ακροατές, φίλες και φίλοι, καλό μεσημέρι. Στο μικρόφωνο Δημήτρης Καζάκης. Μαζί μου είναι ο Γιάννης ο Αθανασιάδης. Καλημέρα. Ο Θέμης ο Τεμίστοκλες, ο Συμβουλόπουλος θέλω να πω. Καλησπέρα και από μένα. Και στα πλήκτρα, έλα μίλα. Ο Βασίλης Αμπράκος. Ωραία. Λοιπόν, σήμερα είναι μια γιορτινή ημέρα, διότι μόλις έμαθα, καθότι εγώ δεν παρακολουθώ τις συνεντεύξεις του κύριου Βαρουφάκη, πρώτον μου είναι αδύνατο να τις παρακολουθήσω λόγω ταχύτητας. Πρώτη φορά βλέπω υπουργό να δίνει συνεντεύξεις με τέτοιες ταχύτητες καθημερινά. Δηλαδή δίνει 3 με 4 συνεντεύξεις την ημέρα. Δηλαδή, τι να πεις. Και μάλιστα όχι μόνο σε εσωτερικά μέσα, αλλά και στο εξωτερικό. Και ο δεύτερος λόγος είναι προστατεύω το νευρικό μου σύστημα. Γιατί τέτοιον μπαρουφολόγο, πρώτη φορά το βλέπω, ειλικρινά κύριε Γεωργιάδη, σας ζητάω συγγνώμη. Σας ζητάω ειλικρινά συγγνώμη. Νόμιζα ότι μεγαλύτερος μπαρουφολόγος από εσάς δεν μπορεί να υπάρξει. Και όμως υπάρχει. Ζητάω συγγνώμη. Δηλαδή, τι να σου πω, τον έχει ξεπεράσει ο άνθρωπος. Μπροστά στο Βαρουφάκη, ο Γεωργιάδης είναι τέρας σοβαρότητας. Δηλαδή, τι να πεις. Ξέρω τώρα, η Βαρουφάκια γκρούπα, τα φρικ του Βαρουφάκη θα βγουν στο διαδίκτυο και θα μου αρχίσουν να μου λένε το ζηλεύω, ναι, ζηλιάρι, λοιπόν. Αλλά να μιλήσουμε λοιπόν σοβαρά. Διότι μόλις αποκάλυψε χθες ο κ. Βαρουφάκης ποια θα είναι η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας. Η παραγωγική ανασυγκρότηση της χώρας θα περνάει μέσα από μπουτίκ μπουραρίες. Βεβαίως. Είχαμε μπουτίκ κρεάτων, μπουτίκ ξενοδοχεία, είχαμε σκέτο μπουτίκ, είχαμε, τι άλλο μπουτίκ είχαμε, τώρα θα αποκτήσουμε και μπουτίκ μπειραρίες, από το wifi του Σαμαρά στις μπουτίκ μπειραρία του κυρίου Βαρουφάκη. Λοιπόν, βεβαίως ο κύριος Βαρουφάκης δεν ξέρει ότι μπουτίκ μπειραρίες έχουμε ήδη, δεν έχει κάνει καμιά βόλτα στην Κλειβάδα. Δηλαδή, διότι ξέρετε, είναι λιτοδίαιτος ο άνθρωπος, δεν έχει. Είναι λιτοδίαιτος και δεν μπορεί να κυκλοφορεί σε αυτά τα πράγματα. Αλλά τέλος πάντων, ευτυχώς γιατί τα παιδιά μας να γίνουν σερβιτόροι, να έχουν μια προοπτική τα παιδιά μας. Κι όμως Δημήτρη, υπάρχει κόσμος ο οποίος ενθουσιάζεται με τις μπουτίκ μπειραρίες, δηλαδή ναι, προοπτική βεβαίως. Ανάπτυξη. Να έχουμε και εμείς στην Ελλάδα επιτέλους μπουτίκ μπειραρίες. Σε κάθε γειτονιά. Ναι. Εγώ θα έλεγα τα παιδιά του να είναι σερβιτόροι. Δηλαδή να βγάζουν ας πούμε τα διδακτορικά τους, έτσι αλλιώς διδακτορικό με τον Βαρουφάκη, που άλλο να δουλέψεις. Να θα δουλέψεις σε μπουτίκ μπειραρία και να θες. Δηλαδή να θες να δουλέψεις πουθενά αλλού δεν υπάρχει περίπτωση. Λοιπόν δεν έχεις καμία δυνατότητα. Βεβαίως μην ανησυχείτε και εσείς που είσαστε αναξιοπαθούντες στις κρίσεις, τα λεγόμενα θύματα της λεγόμενης ανθρωπιστικής κρίσης, μην ανησυχείτε. Θα έχετε την smart card του κυρίου Βαρουφάκη. Και θα πηγαίνετε και εσείς στις μπουτίκ μπειραρίες. Τώρα τι θα πίνετε, αυτό είναι μια άλλη ιστορία. Τώρα θα σου πω Δημήτρη, ποιες καινούργιες μπουτίκ περάσανε και παρέλασαν μάλλον εδώ τις προηγούμενες μέρες και ακόμα εδώ είναι, εδώ μέσα ψιλογυρίζουνε. Ένα λεπτάκι να ανοίξει λίγο το... Έχουμε κι άλλων ειδών μπουτίκ από φαντς. Ναι. Ναι, είναι η τελευταία συνάντηση, η τελευταία κολεξιόν που είχαμε στο Υπουργείο Οικονομικών, όπου βεβαίως... Όλα τα καλά ονόματα, όλα τα όλοι καλά είναι, ονόματα, είναι, φίρμες, ναι. Σόρος, Πόλσεν κλπ. Ναι. Το ενδιαφέρον είναι, όποιος έχει διαβάσει ή τέλος πάντων έχει δυνατότητα να... Εντάξει, δεν λέω να πάρει το βιβλίο το πρώτο, το Ελληνική Υποποιία, θα μπορεί κάλλιστα να μπει στο δικό μου διαδίκτυο, στον τόπο, στον ιστότοπο, που είναι dimitriskazakis.blogspot.com, μάλλον dimitriskazakis.blogspot.com. Ας πάει στο πρώτο άθρο του ποντικιού που έγραψα, το πρώτο άθρο είναι. Μην ανησυχείτε, είναι το πρώτο άθρο, είναι πολύ εύκολο, πάτε κατευθείαν. Λοιπόν, το πρώτο άθρο του ποντικιού ασχολιόταν με τη λεγόμενη παρέα του Μανχάταν. Ας διαβάσει λοιπόν. Ποιοι ήταν η παρέα του Μανχάταν εκείνη την εποχή, να ξανανημερώσουμε. Λοιπόν, ότι... να πούμε. Μισό λεπτό, πριν πας. Να τους θυμίσουμε δηλαδή. Ήταν μια παρέα την οποία συγκρότησε το Fund Paulson και το Fund του Σόρος. Ήταν χρηματιστές και επενδυτικά κεφάλαια τα οποία θα παίζανε με τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Μόλις το Γενάρη είχε έρθει ο Paulson εδώ, καλή ώρα. Είχε κάνει συνομιλίες με τον κύριο Παπακοσταντίνου και με άλλα στελέχη της κυβέρνησης και μετά πήγε το Φεβρουάριο
στο Μανχάταν, όπου έγινε μια άτυπη συσκέψη και έλεγαν με ποιον τρόπο θα αξιοποιήσουν τη χρεοκοπία προς όφελός τους, τη χρεοκοπία της Ελλάδας. Και το γράφω αναλυτικά τι υπόθηκαν και τι είχαν υποθεί. Διαβάστε τα ονόματα των fans εκεί πέρα και τώρα πες ποιοι λοιπόν, είναι αυτοί ποια, που έδωσαν. Ποια είναι η boutique λοιπόν από fans ή αλλιώς να το πούμε επενδυτές λέγονται, θεσμικοί επενδυτές λέγονται. Ή αυτοί. Αν δεν είναι hedge είναι θεσμικοί. Ωραία. Λοιπόν, βρέθηκαν εδώ τις περασμένες μέρες και συγκεκριμένα στις 26 του Φλεβάρι τα funds του κυρίου Soros Fund Management. Διαχειρίζεται κεφάλαια 28 δις. Greenlight Capital, Tudor Capital, το ETA 2.0, έτσι, υδρογόνο 2 οξυγόνο. Tidor Capital, έτσι. Tudor. Tudor, ναι. Είναι Tidor. Λοιπόν, Tidor, εντάξει, Tudor, ναι. Παρεμπιπτόντως, δεν λέγεται τυχαία Tidor. Έτσι. Για πες. Είναι του αγγλικού θρόνου. Mm-hmm. Είναι ένα από τα επενδυτικά κεφάλαια που έχει φτιάξει η βασιλική οικογένεια. Καταλαβαίνεις. Η οποία παίζει στο χρηματιστήριο, είναι hedge fund και έτσι παίζει στο χρηματιστήριο κρύβοντας ποιοι είναι οι κεφαλαιούχοι που παίζουν από πίσω. Έχει κατηγορηθεί πάρα πολλές φορές στον αγγλικό τύπο ότι ξεπλύνει χρήμα για τη βασιλική οικογένεια και για τους πολιτικούς που συνδέονται με αυτήν εντός και εκτός Βρετανίας. Μάλιστα. Ένα δηλαδή. Να μάλιστα. Ξέρουμε τι καλά παιδιά έρχονται. Υδρογόνο 2-0 ή τα 2-0. Ή τα 2-0. Αυτοί, έτσι. Όπως καταλαβαίνετε, επενδύουν στην ιδιωτικοποίηση του νερού. Αν έχετε ακουστά. Εντάξει. Ωραία. VR Capital. Διαχειρίζεται κεφάλαια 3 δις δολάρια. Ναι. London Diversified Fund. Αυτό το Diversified Fund. Diversified Fund. Είναι hedge. Είναι management. Δηλαδή υψηλού ρίσκου. Και ειδικεύεται στην κερδοσκοπία ο κρατικών ομολόγων σε υποαναδιάθρωση ή σε διαδικασία αναδιάθρωσης χρέους στο παγκόσμιο. Δηλαδή, διαχειρίζεται κεφάλαια 5 δις. Μπαίνει αυτό μέσα. Μάλιστα. Και παίζει με τις διαφορετικές τιμές ομολόγων. Millennium Management. Διαχειρίζεται κεφάλαια 23 δις δολαρίων. Είναι γνωστό. Παίζει εδώ από την εποχή της απαρχής της κρίσης. Ήταν ένα από τα fund που μαζί με το Fidelity κατακλέψανε το ελληνικό χρηματιστήριο ήδη από το 2000. Είναι καλά παιδιά. Είναι μια χαρά, μια χαρά παιδιά αυτά. Το Paulson & Co. Έτσι. Ναι, είναι γνωστή η εταιρεία. 22,8 δις δολάρια Paulson. Του κυρίου Paulson. Ο οποίος, να πούμε εδώ ότι ο κύριος Paulson έχει συμφέροντα αυτή τη στιγμή στη Eurobank, στην Alpha και στην EIDAP. Σωστό. Έτσι. Έχει μπει συν το ότι έχει μπει στο λαμπράκι. Στο δόλ, δηλαδή, λαμπράκι, έχει εισχωρήσει δηλαδή στα μίντια της χώρας και βεβαίως τελείως τυχαία δεν είναι απλά συνονόματος με τον Paulson που ήταν υπουργός οικονομικών της κυβέρνησης Bush. Δεν είναι ίδιοι, δεν είναι ίδιοι, αλλά δεν είναι συνονόματοι απλά. Ωραία, έχουν κάποια σχέση και βέβαια εδώ κρατηθείτε είναι η Standard Life η οποία διαχειρίζεται κεφάλαια 195 δισεκατομμυρίων λιρών και πρόκειται για συνταξιοδοτικό φαντ με τεράστια περιουσία που επενδύει σε όλο τον κόσμο. Σε όλο τον κόσμο. Συνταξιοδοτικό φαντ, δηλαδή, ναι. Για πες Δημήτρη. Συνταξιοδοτικό φαντ είναι, παίρνει τα λεφτά του Κοσμάκη και με βάση τις αποδόσεις που έχει αυτό, ο Κοσμάκης παίρνει σύνταξη ή δεν παίρνει σύνταξη. Το Standard Life έχει 2 ή 3 φορές χρεοκοπήσει, την έχουν εξεχρεώσει τα κράτη, το Αμερικανικό και το Βρετανικό, στο όνομα του συνταξιούχου βεβαίως και συνεχίζει ακάθεκτη. Μάλλον από ό,τι φαίνεται έχει βλέψεις για το δικό μας ασφαλιστικό σύστημα, καθότι το ασφαλιστικό σύστημα το δικό μας, σύμφωνα με το email Μπαρουβακή, έχει 2 πράγματα. Το πρώτο είναι ενοποίηση ταμείων, κάτι το οποίο δεν μπορεί να υπαχθεί σε επενδυτικό fund, εάν δεν ενοποιηθούν, γιατί είναι πολύ πολύπλοκη δομή για να πρέπει να όλα αυτά να ενοποιηθούν για να μπορούν να δοθούν σε fund, να διαχειριστεί fund δηλαδή. Το ασφαλιστικό σύστημα και το δεύτερο είναι η εγκυοδοσία των ασφαλιστικών ταμείων που επειδή δεν υπάρχει εγκυοδοσία πλέον λόγω αποθεματικών, τα αποθεματικά τα τελευταία τα τρώει τώρα η κυβέρνηση προκειμένου να δώσει να πληρώσει το δελτανικά, τώρα τα τρώει τα τελευταία αποθεματικά, έτσι και αυτά δανεικά είναι. Λοιπόν, τι κάνανε, θα δημιουργήσουν το ταμείο, ένα ειδικό ταμείο το οποίο θα αξιοποιήσει ορυκτό πλούτο και δημόσια περιουσία προκειμένου να υποστηριχτεί το ασφαλιστικό σύστημα. Δηλαδή, προκειμένου το ασφαλιστικό σύστημα ή το ενιαίο, όχι το ασφαλιστικό σύστημα, γιατί δεν θα πάβει να υπάρχει με την ενοποίηση των ταμείων, θα αποτελέσουν την εγγύηση ώστε τα funds να παίξουν με τα ασφαλιστικά, με τις ασφαλιστικές προσδοκίες
των ασφαλισμένων, των συνταξιούχων δηλαδή, ή των υποασφάλιση συνταξή ανθρώπων των υποχρεωτών. Ωραία. Εγώ θα πω το εξής από εδώ και πέρα. Ότι κατά τη γνώμη μου δεν υπάρχει πλέον καμία αμφιβολία, έστω και στον τελευταίο αισιόδοξο πολίτη, ότι αυτή η κυβέρνηση δουλεύει για τους Έλληνες. Ένα. Και δεύτερον, έτσι, ούτε. Κάτσε, κάτσε. Εγώ έχω μια σοβαρή ένταση. Κάτσε, Δημήτρη. Έχω σοβαρή ένταση. Τελείως, πάτσουν. Γιατί έχω σοβαρή ένταση. Ναι. Και πες, ξέρω εγώ, ούτε επί Σαμαρά και Βενιζέλου δεν είχαμε τόσο ξετσίποτη και απροκάλυπτη παρέλαση όλων μα παρέα των συγκεκριμένων funds, έτσι για να μιλήσουν για την ελληνική οικονομία. Εγώ διαφωνώ. Διότι πρώτον, σύμφωνα με την Λιακοπούλια στατιστική, τα 2/3 του παγκόσμιου πληθυσμού είναι Έλληνες. Εφόσον λοιπόν είναι 2/3 Έλληνες, και αυτοί Έλληνες είναι. Και ας μην το ξέρουν. Λοιπόν, άρα για τους Έλληνες δουλεύουμε. Τώρα ποιους Έλληνες δουλεύουμε, για ποιους Έλληνες δουλεύουμε. Είναι ένα θέμα. Και από εκεί και πέρα το θέμα είναι, να περάσουμε και πιο σοβαρά το θέμα, όποιος πιστεύει ότι με αυτόν τον τρόπο θα έχουμε ανάπτυξη της χώρας, θα πρέπει να θυμηθεί λιγάκι ότι καλοκαίρι του 2013 ο κύριος Σαμαράς βρέθηκε με τους ίδιους ή με παραπλήσια επενδυτικά φαν, τα βασικά είναι τα ίδια, Πόλσον και λοιποί, Σόρος και λοιποί, λοιπόν τότε στη Νέα Υόρκη, στο Μανχάταν, και μάλιστα τότε είχε κάνει και δηλώσει ο κύριος Σαμαράς, λέγοντας ότι να τα επενδυτικά ξένα κεφάλαια που έρχονται. Ήρθαν και μας ξέσκισαν κυριολεκτικά στο χρηματιστήριο και στις αγορές, δευτερογενείς αγορές ομολόγων. Από εκεί αυτοί κερδίζουν. Κανένα από αυτά, και εγώ σας προκαλώ δηλαδή, πέστε μου, ένα από αυτά που να έχει δημιουργήσει έστω μία θέση εργασίας στην πραγματική οικονομία. Μία. Εγώ δεν λέω χίλιες, μία. Στην πραγματική οικονομία όμως. Να έχει επενδύσει και από τις επενδύσεις του να έχουν δημιουργηθεί θέσεις εργασίας. Στην πραγματική οικονομία. Ούτε μία. Ούτε μία. Σήμερα μάλιστα υπήρχε και μια συνέντευξη του κυρίου Φρούτς, του Προέδρου του Ευρωκοινοβουλίου. Παραμένει αυτός, στο διάλογο είναι εκεί. Λοιπόν, ο οποίος μας είπε, είναι η συνέντευξη στο Euronews, όπου έλεγε ότι δεν επαρκούν τα μέτρα αυτά που θα πάρουν οι Έλληνες, ότι πρέπει να κάνουν και άλλες περικοπές, καθότι η οικονομία δεν επαρκεί. Προειδεάζει τι πρόκειται να συζητηθεί και τι πρόκειται να ζητηθεί από το Eurogroup στις 9 του Μάρτη. Όμως το πιο σημαντικό είναι αυτό. Πρέπει επιτέλους οι Έλληνες να μάθουν ότι οι καπιταλιστές δεν είναι τίποτα άγριοι που θέλουν να πιούν το αίμα του κοσμάκι. Όχι ρε παιδιά. Δηλαδή, τι τους περάσατε με δόντια, σουβλεράκια, ότι υπάρχουν σύγχρονες μεθόδοι. Θυμηθείτε λίγο τις προγραμματικές δηλώσεις του κ. Τσίπρα μέσα στη Βουλή και τις αναφορές του στη λαϊκή κυριαρχία, στην εθνική ανεξαρτησία. Έτσι, εγώ περιμένω αυτή τη στιγμή να βγει και να πει Βαρουφάκη, Δραγασάκη, δώστα όλα. Κατά το δώστα όλα του Βόλα, αλλά στα γεράκια αυτή τη στιγμή. Έτσι. Θα το πει και αυτό. Μετά τις 9 του Μάρτη. Γιατί από ό,τι μάθαμε, όλα, παρά το γεγονός ότι τα νομοσχέδια τα οποία άρχισαν να συντάσσονται, παρεμπιπτόντως, τίποτα δεν συντάσσεται στην Ελλάδα. Το μόνο που συντάσσεται στην Ελλάδα, ή μάλλον το μόνο σώμα που ασχολείται με σύνταξη νομοσχεδίων ή προτάσεων στην Ελλάδα, είναι η λεγόμενη τεχνική βοήθεια. Ποια είναι η τεχνική βοήθεια? Είναι η επίτροπη του κύριου Ράχενμπαχ. Δεν ξέρω καν αν ο κύριος Ράχενμπαχ παραμένει ακόμη επικεφαλής της Task Force, που έτσι αλλιώς αλλάζει επιτελικούς, αλλά η επίτροπη αυτή είναι που διαμορφώνουν τα. Γι' αυτό και βλέπετε τον κύριο Βαρουφάκη να κινείται μεταξύ τηλεόρασης και από συνέντευξη σε συνέντευξη. Δεν έχει να κάνει τίποτα στο γραφείο του. Εκτός από το να δίνει συνέντευξεις. Τίποτα. Ο άνθρωπος είναι, εκτός από μπαρούφας μεγάλος, όπως είπε και μια γιαγιά, και εγώ σέβομαι πάντα τις γιαγιάδες και τις ακούω προσεκτικά. Μια γιαγιά στο InGR, αν μπείτε μέσα, έκανε μετά τη συνέντευξη του Ενικός, έκανε μια, πώς θα το πούμε, πήρε μερικές συνεντεύξεις στον κόσμο που ήταν στην Ερμού. Λοιπόν, πάλι καλά που δεν το πήρε έξω από την Κουμουρδούρου, ας πούμε, λέει ποτέ, πάνω. Και έβγαλε μετά το συμπέρασμα ότι λέει, είναι διήστανται οι απόψεις περί δανειακής σύμβασης και Βαρουφάκη. Αυτό όμως που ήταν το χαρακτηριστικό ήταν η γιαγιά, που λέει, εγώ παιδάκι μου δεν ξέρω, δεν καταλαβαίνω, περιμένονται να δω τη σύνταξη. Και για τον κύριο Βαρουφάκη λέει, τι γίνει ο Ελόμη, άσε μέρε με τον Μπαρούφα.
πήρε προαγωγή. Από Μπαρουφάκης έγινε Μπαρούφας. Λοιπόν, και για να τις ακούσει τις γιαγιάδες, γιατί από αυτές εγώ είχα ακούσει την πρώτη φορά, θυμάμαι το 2008, που έλεγαν μέσα στη Λαϊκή, κατοχή παιδάκι μου, κατοχή. Γιατί? Γιατί βλέπανε ότι τα αγριόχορτα τα πουλούσαν 6 ευρώ το κιλό στη Λαϊκή. Και το κοιτούσαν και λέγανε κατοχή παιδάκι μου, κατοχή. Γιατί για αυτούς που δεν ήταν στο βουνό ή που δεν υπήρξαν τα εκτελεστικά αποσπάσματα και όλα αυτά τα πράγματα, κατοχή τι ήτανε? Ο υπερπληθωρισμός που δεν τους επέτρεπε να επιβιώσουν, χώρια τότε, όλα τα υπόλοιπα. Και λέγανε, μα το αγριόχορτο που το μαζεύεις από το 6 ευρώ το κιλό. Τώρα όμως φτιαχτήκαν τα πράγματα, διότι από τότε έχω να δω αγριόχορτα στη Λαϊκή. Έστω και με 6 ευρώ το κιλό. Τελευταία, μάλιστα, επειδή η μάνα μου επιδίδεται σε τέτοια αθλήματα, μαζεύουμε αγριόχορτα από το βουνό, ήταν ένα στοιχείο που τέλος πάντων πάρα πολλοί Έλληνες και ήταν καλό. Προσφάτως μου είχε πει ότι δεν πηγαίνει, διότι δεν έχει νόημα. Δεν υπάρχουν αγριόχορτα πλέον στο βουνό. Έχουν εξαμολυθεί όλοι οι Έλληνες και δεν αφήνουν τίποτα όρθιο. Λοιπόν, η κατάσταση βεβαίως είναι πάμε από το καλό στο καλύτερο. Οφείλουμε να το ομολογήσουμε. Αυτό που διέκρινα εκεί στον Ενικό, παρακολουθώντας έτσι την, το στυλ και το ύφος, πέρα των όσων έλεγε αυτά περί μπειραρίας και λοιπά του Βαρουφάκη, διέκρινα έναν... Εγώ έχω ένα αναρωτιόμαι, συγγνώμη, 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 συγγνώμη. Η μπουτίκ μπειραρίας ήταν με μεζέ ή άνε? Δηλαδή πρέπει να το ξέρω, γιατί εγώ μπύρες δεν πίνω. Αναφέρθηκε σε δηλαδή, αυτό. Δηλαδή έχει νόημα για μένα αυτό ή δεν έχει? Στις καινοτόμες επιχειρήσεις που μπορούν να γίνουν στη χώρα μας. Μπουτίκ μπειραρίας. Το στυλ που μιλούσε με το Νίκο μου και Νίκο και Νίκο στο Χατζη Νικολάου, έτσι, δεν τον έχει ζήσει, ναι. Το κλασικό στυλ του Γιάπη, έτσι, ο οποίος σνομπάρει τον κόσμο. Είναι ένας σνομπ τύπος που κάνει τη χάρη και μιλάει στην πλέμπα, έτσι, με μια συγκαταβατικότητα. Και προφανώς είναι το χαϊδεμένο παιδί της αυλής όλων αυτών των Νίκων. Γι' αυτό και στέκεται σε αυτό το χώρο που στέκεται. Αλλιώς, σαν προσωπικότητα, ειλικρινά, Δημήτρη, εμένα κυριολεκτικά μου δημιούργησε αποστροφή. Κοίταξε να σου κάτι. Επειδή τον έχω γνωρίσει αυτόν τον τύπο και πίσω από τις κάμερες. Δεν τον έχω γνωρίσει, απλά έχουμε διασταυρωθεί, ναι, να το πούμε έτσι. Η μόνη απευθείας γνωριμία, θα λέγαμε, ήταν στην πλατεία του Συντάγματος, ναι, και ο καθένας μπορεί να βγάλει τα συμπεράσματά του. Μετά όμως την πλατεία του Συντάγματος, δεν δέχτηκε ποτέ ο κύριος Βαρουφάκης να βρεθεί σε πάνελ όπου να υπάρχει αντιπαράθεση με οικονομολόγους που υπεράσπιζαν το εθνικό νόμισμα. Με κανέναν. Το έθετε ως προϋπόθεση. Και οφείλω να πω ότι εμένα με τιμούσε ιδιαιτέρως, διότι έλεγε πρώτα και κύρια το όνομά μου. Δηλαδή δεν ήθελε αντιπαράθεση με τον κύριο Λαμπαβίτσα, δεν ήθελε αντιπαράθεση με κανέναν από εμάς που υποστηρίζαμε με πρώτο και καλύτερο εμένα. Ξέρω από πρώτο χέρι, γιατί οργανώθηκα, έγιναν πολλές προσπάθειες από δημοσιογράφους, ανάμεσα τους και τον κύριο Χατζηνικολάου, ιδιαίτερα όταν το είχε το ελληνικός GR μόνο, έγινε μεγάλη προσπάθεια να αντιπαρατεθούν οι σχολές οικονομικής σκέψης που ήταν υπέρ του εθνικού νομίσματος και κατά του εθνικού νομίσματος. Και ξέρω από τους ίδιους τους δημοσιογράφους ότι απέφευγε ρητά και κατηγορηματικά, ειδικά όταν άκουγε το δικό μου όνομα. Αλλά αυτό που τον είχα τύχει, μάλιστα είναι χαρακτηριστικό ότι τις λίγες φορές που με είχε βγάλει ο κύριος Αυτιάς, έτυχε να διασταυρωθούμε στο πάνελ, θα πει αν μπέμενα εγώ να καθίσω, να έφυγε ο κύριος Μπαρουφάκης. Ειλικρινά, πιο γλιώδες άτομο δεν είχα γνωρίσει ποτέ στη ζωή μου, όπου να λέει, Νίκο μου, σε παρακαλώ, μην είναι αυτό, όχι Νίκο, Γιώργο, ναι, μην με ξεχάσεις, ξέρω, είπαμε, τουλάχιστον 2 φορές την εβδομάδα, μην με ξεχάσεις, έλα ρε Γιώργο, τώρα αφού είμαστε φίλοι, κολλητάρια. Αυτά τα λέει ο Βαρουφάκης στον Αυτιά. Το γλύψιμο, μόνο που δεν του βγάλε το παντελόνι το γλύψει. Δηλαδή είναι φοβερό, ας πούμε. Αισθανόμουν τόσο άσχημα για λόγου του. Δηλαδή, για να γίνει. Και βεβαίως δικαίως ο κύριος Αυτιάς λέει, κοιτάξτε, λέει, τον έβγαλα υπουργό. Γιατί βεβαίως αυτός τον λάσαρε, είναι από τις εκπομπές που τον λασάρανε, αφού βεβαίως ήξερε ο άνθρωπος να γλύφει παντόκορφα με πολύ χιδαίο τρόπο αυτό το πράγμα. Τα λέω αυτά όχι μόνο για να ξέρουμε ποια είναι τα κουμάσκια που μας κυβερνάνε,
Αλλά να σας πω για κάτι άλλο, γιατί με εκνεύρισε ιδιαίτερα η αποστροφή που έγινε για τον κύριο Λαμπαβίτσα. Με τον κύριο Λαμπαβίτσα έχω διαφορές, όχι μόνο σε πολιτικές επιλογές, αλλά και στον τρόπο που αναλύει το ζήτημα του εθνικού νομίσματος. Ωστόσο, να κάθεσαι και να λες εσύ, ποιος εσύ, ο Μπαρουφάκης με το όνομα, ο επωνόματι Μπαρούφας, σύμφωνα με τις γιαγιάδες πλέον της Ελλάδας, και να λες, όταν σε ρωτάει ο υποτίθεται δημοσιογράφος κύριος Χατζηνικολάου, και λέω υποτίθεται, γιατί δεν του έκανε ούτε μία δύσκολη ερώτηση. Ούτε μία. Να του πεις, να του διαβάσει, ας πούμε, από το email του, αυτό που λέει για το ΦΠΑ ή αυτό που, είπε, που λέει για τις συντάξεις, και να το ρωτήσει, πέστε μου, κύριε μου, τι εννοείτε εδώ. Γιατί μου λες ότι δεν πρόκειται να μειωθούν οι συντάξεις. Μα εδώ λέτε ότι πρώτον, δεν θα επιτρέψετε σε κανέναν 50 μέχρι 65. 50 μέχρι 65, να πάρει προώρη σύνταξη. Δηλαδή θα το αφαιρέσετε το δικαίωμα να εξαργυρώσει τα μέχρι τότε συντάξιμα του χρόνια. Σημαίνει θα χάσει τα συντάξιμα χρόνια. Θα τα χάσει αυτά τα συντάξιμα. Και θα του δώσετε ελάχιστο εγγυημένο εισόδημα. Επίσης λέτε ενοποίηση ταμείων για μείωση του συνολικού κόστους. Για πέστε μου εσείς, ποιο είναι το συνολικό κόστος που θα μειωθεί. Γιατί μου είπαν εκεί κάτι μπαρουφολόγοι από το ΣΥΡΙΖΑ ότι είναι το διοικητικό μέρος. Μα το διοικητικό είναι το 1,7% του συνολικού κόστου συντάξεων του συνταξιοδοτικού προγράμματος. Αυτό θέλουν να περιορίσουν. Το 1,7. Παρόλα αυτά, απλά τους λέω, επειδή όλοι αυτοί είναι άχρηστοι, δεν έχουν δουλέψει ποτέ στη ζωή τους, δεν ξέρουν από πάντα τέσσερα, τα περισσότερα ταμεία έχουν μειωμένο διοικητικό κόστος από το να μαζέψεις όλα σε έναν οργανισμό. Όσο μεγαλύτερος είναι ο οργανισμός, τόσο υδροκεφαλικός γίνεται, τόσο περισσότερο προβληματικός γίνεται στα overheads, στα λειτουργικά δηλαδή, συνολικά. Άρα δεν είναι αυτό. Είναι ο περιορισμός των συντάξεων. Το έχει υπογράψει αυτό το πράγμα. Έτσι, ανεξάρτητα πάμε σε αυτό. Όταν του είπε για τον κύριο Λαμπαβίτσα που έκανε τη γνωστή δήλωση ότι μέσα στο ευρώ είναι αδύνατον να ξεμπερδέψουμε τη λιτότητα, το απάντησε, λέει, ο κύριος Λαμπαβίτσας λέει, έχει κάνει καριέρα με το να υποστηρίζει το εθνικό νόμισμα. Άλιστα. Και εκεί τρελάθηκα. Ο κύριος Λαμπαβίτσας, διαφωνώ, σας είπα σε πολλά, να ξεκαθαρίσουμε σε πράγματα. Ο κύριος Λαμπαβίτσας είναι στο κίνημα όσο είμαι και εγώ, από 18 χρονών, στο δρόμο. Θέλω να πω, ενταγμένος, ξεκάθαρα, με τοποθετήσεις, πολλές φορές μπορεί να διαφωνούσαμε, δεν έχει σημασία, ή σε ποιο ρεύμα ήταν ή με ποιες λογικές, αλλά ήταν στο δρόμο. Και επέλεξε να δώσει τη μάχη από ένα μετερίζι άκρος αιρετικό. Τώρα γιατί έκανε την ντούμπα και πήγε στο ΣΥΡΙΖΑ, αυτό είναι μια δική του επιλογή, δεν την κρίνω, ξέρετε ότι διαφωνώ, δεν με ενδιαφέρει. Το γεγονός ότι έγινε γνωστός, όπως έγινε και εγώ γνωστός, όπως έγινε και ο Μπαρουφάκης γνωστός, στη διάρκεια της κρίσης για αυτά τα πράγματα που αναλύαμε και λέγαμε, ο μόνος που έκανε καριέρα από αυτό είναι ο κύριος Μπαρουφάκης, ο οποίος πριν από την κρίση ήταν ένας τελείως άσημος και άσχετος καθηγητής οικονομικής στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, που δεν είχε ούτε έργο να παρουσιάσει, ούτε τίποτα από όλα αυτά. Και μέσα στην κρίση εξοικονόμησε ένα μισθό στο Πανεπιστήμιο του Τέξας, το οποίο το εξοικονόμησε, κοιτάξτε, προς το Fund Soros, και δεύτερον, μισθό σε μια αμερικανική πολυεθνική που για να μπορέσει να ικανοποιήσει το αντικείμενό του, που είναι θεωρία παιγνίων και δεν είναι οικονομικά. Άρα, αν κάποιος έκανε καριέρα μες στην κρίση, είναι ο κύριος Μπαρουφάκης και όχι ο κύριος Λαμπαβίτσας, που στο κάτω-κάτω της γραφής παρέμεινε αυτό που ήταν εξ αρχής. Δηλαδή, ήταν ακαδημαϊκός στην Αγγλία, ούτε προαγωγή πήρε από πουθενά, ούτε πήρε επιπλέον μισθούς από τίποτα, τίποτα. Το μόνο καινούριο στοιχείο που έχει, αν θέλετε, από άποψη καριέρας ο κύριος Λαμπαβίτσας, είναι ότι έκανε την κολοτούμπα, κατά τη γνώμη μου, να πάει να γίνει βουλευτές στο Βόθρο, δηλαδή στο ΣΥΡΙΖΑ. Βόθρο τον εννοώ με την πολιτική έννοια του όρου. Βόθρος είναι οποιαδήποτε πολιτική δύναμη στέκει στο ενδιάμεσο της αντιπαράθεσης. Και αυτό ήταν μέχρι πρότινος. Θα κάνει προαγωγή τώρα, θα πάει στην αντίπερα όχθη. Αλλά τέλος πάντων, μόνο αυτό μπορεί να το καταλογίσει κανείς. Αλλά και αυτό δεν έχει να κάνει με την καριέρα. Ποιος εκμεταλλεύτηκε αυτή την ιστορία για να κάνει προσωπική καριέρα. Ποιος είπε ότι εγώ εγκαταλείπω
την πολύ προσοδοφόρα καριέρα μου που εξασφαλίσει στην Αμερική για να έρθω να σας σώσω. Ο Μπαρουφάκης. Ποιος ήταν εκείνος που μας έλεγε ότι από το 12 ότι εμένα δεν με ενδιαφέρει η πολιτική στην Ελλάδα. Γιατί λέει όλα τα κόμματα, αν οποιοδήποτε κόμμα και αν με έπαιρνε, θα με διέγραφε. Είμαι πολύ αιρετικός. Ο Μπαρουφάκης. Όπως και να έχει πάντως, το λέμε αυτό το πράγμα, γιατί είναι τουλάχιστον ανήθικο και αναξιοπρεπές να ρίχνει το στίγμα σε κάποιον άνθρωπο που δεν ισχύει. Μαζί του είμαι κι εγώ. Αν ίσχυε. Αλλά δεν ισχύει. Αυτό που είπε ισχύει αποκλειστικά για τον Μπαρούφα. Εντάξει. Και το για ποια αποστολή είναι στο Υπουργείο Οικονομικών μπορεί να το καταλάβει κανείς από το ποιους έχει προσλάβει ο συμβούλους, από με το ποιους συναντιέται και όταν θα έρθει η κατάσταση Τούμπα θα μάθουμε και από ποιους τα παίρνει. Όταν θα έρθει η κατάσταση Τούμπα, που θα έρθει. Και τότε θα τα μάθουμε όλα. Αλλά είναι ντροπή και μόνο να έχεις αυτόν τον τύπο εκεί. Και βεβαίως πολύ περισσότερο με το φοβερό επιχείρημα ότι έτσι και πάμε σε εθνικό νόμισμα θα γίνουμε νεολιθική εποχή. Ε, βέβαια. Όντας ο ίδιος Νεάντερθαλ, μόνο την νεολιθική εποχή ξέρει. Δεν έχει κινηθεί ο πολιτισμικό του επίπεδο παραπέρα από εκεί. Λογικό είναι. Λήθη η εποχή. Βεβαίως. Γιατί όπως ξέρετε, οι Έλληνες πριν μπουν στο ευρώ, έτσι, ήταν στη λήθινη εποχή. Χρησιμοποιούσαν γκαβαλίνες σαν και τον ίδιον να ζεσταθούν, φορούσαν δέρματα ζώων και κατοικούσαν στις σπηλιές. Λήθινη εποχή με το εθνικό νόμισμα. Τώρα, πώς γίνεται οι γονείς μου με το εθνικό νόμισμα να με σπουδάσουν και εμένα και την αδερφή μου και να έχουμε προοπτική, ενώ εγώ τώρα δεν μπορώ να το σπουδάσω τα παιδιά μου, αν και έχω πολύ καλύτερη επαγγελματική πορεία από τους γονείς μου, δεν το καταλαβαίνω. Πώς γίνεται οι γονείς μου, οι δημόσιοι υπάλληλοι, εργατόκοσμος να το πούμε έτσι, μπορούσαν και είχαν και 5 φράγκα στην άκρη, όχι τίποτα φοβερό, αλλά 5 φράγκα για την δύσκολη ώρα που λέει ο παλιός κόσμος με το εθνικό νόμισμα, αλλά τώρα δεν έχουν κάτι στην άκρη. Δεν μπορούν να πάρουν το κτέλ να έρθουν να δουν τα εγγόνια τους. Δεν μπορούν με τις μειώσεις. Λήθινη εποχή. Τέτοιους ανθρώπους έχουμε. Και ερώτηση, quiz. Βρείτε μου ποιοι οικονομολόγοι είναι υπέρ του να μείνουμε στο ευρώ. Θα δείτε ότι όλοι τους έχουν δύο ιδιαίτερα χαρακτηριστικά. Πρώτον, είναι οπαδοί μέχρι αηδίας του τραπεζικού καρτέλ της Ευρωπαϊκής Ένωσης, αν δεν πληρώνονται από αυτό. Και δεύτερον, έτσι, δεν υποστηρίζουν κανενός είδους κοινωνική ή άλλη πολιτική που μπορεί να υπάρξει ή αύξηση των εισοδημάτων που μπορεί να υπάρξει μόνο με πολιτική εθνικού εισοδημάτος. Όλοι οι υπόλοιποι οικονομολόγοι είναι υπέρ του εθνικού νομίσματος ή τουλάχιστον σε μια φάση που σου λένε ναι, μπορεί να γίνει και αυτό. Ναι, και μπορεί να γίνει και αυτό. Πάμε για... για ένα μουσικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Αγαπητές φίλες και φίλοι, ξανά στο μικρόφωνο με τον Δημήτρη Καζάκη. Συζητούσαμε προηγουμένως για την βαρουφακιάδα που ζούμε. Να σας ενημερώσουμε ότι τα νομοσχέδια πάνε πίσω. Δεν θα κατατεθούν αυτή τη βδομάδα. Περιμένουν να... και θα δούμε αν κατατεθεί και στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους το λεγόμενο πρόγραμμα νομοσχέδιο για την αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης. Αυτή η αθλειότητα που έχει σαν στόχο την μετατροπή σε πειραματόζωα, κοινωνικά και πολιτικά πειραματόζωα, τους αναξιοπαθούντες και όχι όλους, μιλάμε για 300.000 είναι τα άτομα που θα πάρουν αυτή την ενίσχυση, δηλαδή μιλάμε για αστιότητες, όταν αυτή τη στιγμή με τα επίσημα στοιχεία δεν είναι 27% όπως λέει η συγκριτική έκθεση, τουλάχιστον όπως διέρευσε η συγκριτική έκθεση η φτώχεια, είναι πάνω από το 35% σύμφωνα με τα στοιχεία τα επίσημα της Ελστάτ. Λοιπόν, έχει όμως ενδιαφέρον ότι προβλέπεται η κάρτα, η έξυπνη κάρτα και όλα αυτά και φυσικά στέλνεται στο Γενικό Λογιστήριο του Κράτους με σκοπό να κοστολογηθεί το όλο πρόγραμμα, αλλά ξέρουμε ήδη ότι η λεγόμενη τεχνική βοήθεια, δηλαδή οι επίτροποι που έχουν κατασταθεί στην Ελλάδα, αντιδρούν έντονα στα κοστολόγια του ανθρωπιστικού προγράμματος. Κατά πάσα πιθανότητα θα μειωθούν ακόμη περισσότερο οι αριθμοί των δικαιούχων αυτού του φιλοδορήματος, όχι δεν είναι φιλοδορήμα, κανένα δεν φιλοδορήμα, της ελεημοσύνης.
που πρόκειται να δει με το στιγματισμό αυτών των ανθρώπων με φασιστικής αντίληψης, λογικές και πολιτικές. Να ξέρουμε, θα αναφερθούμε ξανά σε αυτά τα ζητήματα γιατί είναι προκλητικότατα με την κατάσταση αυτή, να λες ότι, ότι θα ακολουθώ πολιτική αντιμετώπιση της ανθρωπιστικής κρίσης χωρίς να επιβαρύνει τον κρατικό προπολογισμό. Τότε πώς αντιμετωπίζει την ανθρωπιστική κρίση? Ακριβώς η λογική που λέει ότι δεν επιβαρύνει τον κρατικό προπολογισμό είναι που έχεις δώσει, μας έχει φτάσει εδώ που μας έχει φτάσει. Τα υπόλοιπα που αφορούσαν τις 100 δόσεις για την εφορία, για τις τράπεζες κτλ. Παραπέμπονται για μετά τις 9 του Μάρτη, ώστε να έχουν την επίσημη έγκριση του Eurogroup που θα γίνει στις 9 του Μάρτη. Βεβαίως, στην ουσία έχει να κάνει με το γεγονός ότι η ελληνική κυβέρνηση ήθελε τουλάχιστον να υπάρχει αυτό το 100 δόσεις στο νομοσχέδιο, ανεξάρτητα με το αν μπορείτε να το αξιοποιήσετε ή όχι, γιατί ακολουθούσαν μια σειρά μετά προϋποθέσεις που έκαναν αδύνατη τη χρησιμοποίηση αυτών των δόσεων από τον μέσο οφειλέτη προς την εφορία. Το ίδιο και για τις τράπεζες, όπου επέτρεπαν μόνο στο 20% των παλιών δικαιούχων του νόμου Κατσέλη να προστατευτούν από αυτό το νομοσχέδιο. Αλλά και αυτό το ποσοστό θεωρείται πολύ για τους δανειστές και έτσι θα κουρευτεί ακόμη περισσότερο, ώστε να μπορεί να απελευθερωθεί η αγορά των πληστηριασμών. Όλα αυτά μετά τις 9 του Μάρτη. Στην πραγματικότητα δηλαδή, και η προσπάθεια να καταθέσουν τα νομοσχέδια χωρίς την επίσημη έγκριση των δανειστών, μάλλον χωρίς να φαίνεται η επίσημη έγκριση των δανειστών, ώστε να φανεί ότι είναι πρωτοβουλία της κυβέρνησης και όχι κατ' επιβολή των δανειστών, απέτυχε, διότι με απέτηση των ίδιων των δανειστών πρέπει να περάσουν από το Eurogroup και από το Euroworking Group, όπως λέγεται σήμερα, που είναι στην ουσία έχει αναλάβει τα χρέη της Τρόικας, δηλαδή η Τρόικα με άλλα λόγια. Δεν τους επέτρεψαν ούτε καν να μπορούν να παραμυθιάσουν τον κόσμο ότι τέλος πάντων είναι δικά τους, είναι δική τους πρωτοβουλία για να κατεβάσουν τα νομοσχέδια και τέλος πάντων κάτι καταφέρανε. Συγγνώμη, με αυτά τα πράγματα. Και τα μη δημοσιονομικού κόστους νομοσχέδια πάνε μετά τις, μετά το Eurogroup. Ναι, γιατί και το ζήτημα της ΕΡΤ, από ό,τι διαβάζω στον ξένο τύπο, απασχολεί πολύ τους Γερμανούς, οι οποίοι δεν θέλουν την αναστάσασή της, τουλάχιστον με όρους που την διαφοροποιούν από την ΕΡΤ. Από ό,τι φαίνεται, οι Ευρωπαίοι δανειστές ζητούν από την ΕΡΤ. Ζητούνται. Τη γνώμη τους λένε τα παιδιά. Και αν τύχει τώρα η Ελλάδα και συμμορφώνεται απόλυτα με αυτή τη γνώμη, τι να κάνουμε, σύμπτωση. Ένα λεπτό να πω κάτι για την ΝΕΡΤ. Mm. Το 50% του ανταποδοτικού τέλους της ΝΕΡΤ το πήγανε πέρυσι στο ειδικό ταμείο χρηματοδότησης του χρέους. Ναι. Έτσι το 50% του μειωμένου ανταποδοτικού τέλους που πήγε 3 ευρώ το μήνα. Λοιπόν, γι' αυτό ο κύριος Παπάς θέλει να αυξήσει, όχι γιατί θα τα πάρει η ΕΡΤ ή θα μπουν στον προϋπολογισμό της ΕΡΤ και θα αναπτυχθεί ο οργανισμός. Εγώ δεν είμαι σίγουρος ότι είναι μόνο αυτό. Γιατί πρόκειται για ιδιωτικοποίηση. Η ιδιωτικοποίηση που έγινε με την ΕΡΤ δεν ήταν απλά μια ιστορία. Έτσι, εντάσσεται στην απόφαση της 27 Νοεμβρίου 2012. Να θυμηθούμε ότι η απόφαση διάλυσης της ΕΡΤ συμπεριλαμβανόταν στον προϋπολογισμό του 2012 και του 2013 από του Βενιζέλο. Έτσι. Και ήταν μετά την απόφαση της 27 Νοεμβρίου, ώστε τα έσοδα που παίρνεις από τις ιδιωτικοποιήσεις και από τους ανεξάρτητους οργανισμούς, τέλος πάντων με την ευρεία έννοια ιδιωτικοποίηση του δημόσιου τομέα, να πηγαίνουν στο ειδικό ταμείο, στον Τράπεζα της Ελλάδας που πάει υπέρ του χρέους. Έτσι πήγε και αυτό το τέλος εκεί. Βεβαίως, αυτό είναι δεδομένο ότι θα συνεχιστεί. Το θέμα είναι ότι δεν θέλουν να αλλάξει το καθεστώς της ΝΕΡΙΤ. Το καθεστώς ΝΕΡΤ δηλαδή, που τη μετατρέπει σε έναν απλό φορέα ραδιοτηλεόρασης χωρίς διεκδικήσεις που θα μπορούσαν να υπονομεύσουν για παράδειγμα το ρόλο της Digia ή των άλλων μονοπωλιακών μέσων που υπάρχουν σήμερα στην Ελλάδα. Αυτό είναι το θέμα. Συν βάζουν σε εργασιακές σχέσεις κιόλας. Συν, ναι, αυτό λέω. Συν το ότι βάζουν βέτο στην υλοποίηση των εργασιακών υποχρεώσεων της εργοδοσίας, του κράτους δηλαδή, απέναντι στους εργαζόμενους που απέλυσε με τον τρόπο που τους απέλυσε. Δεν θέλουν με κανένα τρόπο
να τεθεί θέμα αποζημιώσεων και ανάκτησης εργασιακών δικαιωμάτων. Ακριβώς, γιατί είναι 20-21 μήνες και εδώ υπάρχει και μια αντίφαση. Υπάρχει μια αντίφαση για όσους υποστηρίζουν ότι θα πάρει πίσω, ότι θα αποζημιωθούν με υπερημερίες μισθών οι απολυμμένοι εργαζόμενοι της ΕΡΤ και θα συμψηφιστεί ενδεχομένως με το επίδομα ανεργίας που πήραν όλο αυτό το 20μηνο και τις αποζημιώσεις, το ύψος των αποζημιώσεων. Αυτό έρχεται σε αντίφαση με το ότι η ΕΡΤ αυτή τη στιγμή δεν καταργούν την κατάργησή της. Αν την καταργούσαν την ΚΙΑ, την οποία έκλεισε την ΕΡΤ, ναι, τότε θα είχε ένα νόημα νομικό, να το καταλάβουμε, έτσι, ότι θα αφήσει τον εργαζόμενο να διεκδικήσει τις υπερημερίες, λες και δούλευε 20 μήνες πάνω στην απόλυσή του. Εφόσον δημιουργείς καινούριο νομικό πλαίσιο, δέχεσαι την κατάργηση, δέχεσαι την ύπαρξη της ΝΕΡΙΤ αυτή τη στιγμή, με ποια λογική θα αποζημιώσεις, λες και δούλευαν οι εργαζόμενοι εκεί? Δεν είναι αντίφαση αυτό το πράγμα? Ναι, αν το νομοσχέδιο κατεβεί και λέει ότι επανασυστήνεται η ΕΡΤ καταργώντας την ΚΙΑ, η οποία μάλιστα και δεν είναι και νομική ισχύ, είναι τελείως παράνομη, γιατί πέρασε με πράξη νομοθετικού περιεχομένου, η οποία δεν επιβεβαιώθηκε, δεν επανήλθε στο Κοινοβούλιο σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Συντάγματος, δηλαδή στις 40 μέρες, για να επικυρωθεί. Δεν επικυρώθηκε από το ΣΕ. Άρα λοιπόν είναι έολη. Νομίζω, Δημήτρη, ότι δεν υπάρχει θέμα κατάργησης της ΚΙΑ που έκλεισε την ΕΡΤ. Θα το δούμε. Έτσι, απλά λέω ότι αυτή τη στιγμή τι λένε τα ξένα μέσα. Και γιατί ο κύριος Δραγασάκης ανακοίνωσε ότι το πακέτο των μέτρων θα είναι καθαρά υπόθεση του Eurogroup της 9 Μαρτίου. Λοιπόν, όπως και να έχει το πράγμα, από ό,τι φαίνεται δεν πρόκειται να αφήσουν την κυβέρνηση από το να μην επιβεβαιωθεί πλήρως ότι αυτή είναι μνημονιακή νόμη και εντάσσονται στο μνημόνιο. Για πες, Γιάννη, την ανακοίνωση που την είδες του Ευρωπαϊκού Μηχανισμού Σταθερότητας, που είχε πολύ ενδιαφέρον, μας εισάγει στο επόμενο θέμα. Δηλαδή, τι γίνεται με την παράταση δανειακής. Είναι εντυπωσιακό το θέμα, γιατί ακούμε τις μπαρουφολογίες της. Πρώτη φορά βλέπω τέτοια μετάδοση μοιάσματος μπαρουφακίασης. Να ακούς παντού μπαρούφες. Το θέμα είναι αν ή όχι η δανειακή σύμβαση, η παράταση δανειακής σύμβασης, είναι υποχρεωτικό να περάσει από τη Βουλή ή όχι. Ναι, είναι το μεγάλο δίλημα και το μεγάλο ερώτημα που παίζει αυτή τη στιγμή. Λοιπόν, χθες ο κύριος Αγελαρίδης, ο κυβερνητικός εκπρόσωπος, ως συνηθίζει, βγήκε στον κύριο Παπαδάκη, καθότι έχει αποκτήσει μια νέα. Ο κύριος εκπρόσωπος της κυβέρνησης έχει ένα νέο τρόπο να εκφέρει πολιτικό λόγο. Βγαίνει στις εκπομπές που τον πλασάρουν και δεν κάνει τις γνωστές συνεντεύξεις τύπου όπως κάνανε παλιά για ενημέρωση κυβερνητικοί εκπρόσωποι. Τουλάχιστον μέχρι στιγμής. Βγαίνει στον δημοσιογράφο που ξέρει ότι δεν θα τον ζωρίσει ιδιαίτερα και λέει αυτό που θέλει. Λοιπόν, βγήκε λοιπόν και χθες τον κύριο Παπαδάκη και είπε το εξής καταπληκτικό, ή στον κύριο Χατζηνικολάου. Ή στον ένα, στον άλλο βγαίνει. Ναι. Δεν είναι θέμα. Λοιπόν, και λέει το εξής, ότι πρόκειτον δεν χρησιμοποιεί, επικαλέστηκε τη γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, ότι δεν είναι απαραίτητο η παράταση της δανειακής σύμβασης να περάσει από τη Βουλή, και δεύτερον ότι παρόλα αυτά το θέμα αυτό θα το φέρει στην Βουλή ο κύριος Πρωθυπουργός, ο κύριος Τσίπρας, αλλά δεν θα ψηφίσει. Θα γίνει συζήτηση γι' αυτό, αλλά χωρίς να είναι θα χρησιμοποιήσουν κατά πάσα πιθανότητα το άνθρωπο που προβλέπει το εκτός ημερησίας διατάξεως συζήτηση. Δηλαδή, με λίγα λόγια, θα κάνουν καφενείο η Βουλή. Διότι... Να δω μήπως το Eurogroup έκανε καμία ανακοίνωση, επειδή μου είπες. Όχι, το Eurogroup είναι το ESM. Το ESM έκανε ανακοίνωση. Το ESM. Λοιπόν, θα την πούμε την ανακοίνωση. Λοιπόν, το ESM λέει ότι η παράταση της δανειακής σύμβασης είναι το βασικό. Η παράταση του μνημονίου δεν υφίσταται, διότι το μνημόνιο εξακολουθεί να ισχύει όσο υπάρχει δανειακή σύμβαση. Αυτή είναι η επίσημη τοποθέτηση των δανειστών μας. Αυτοί είναι οι δανειστές μας. Αυτοί θα δώσουν τα λεφτά. Ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Σταθερότητας. Εδώ όμως του μπήκε ψιλοκομμένο, δεν είπε κανένας τίποτα. Να πούμε λιγάκι τα στοιχεία. Πρώτον, ο κ. Σακελαρίδης επικαλείται γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, που το κόμμα του και η ΑΝΕΛ κατήγγυλαν ως αντισυνταγματική όταν πέρασε
τον Μάιο του 2013 μαζί με το πολυνομοσχέδιο που ψηφίστηκε και η επέκταση ή η παράταση της Δανειακής Σύμβασης εκείνη την εποχή. Τότε αυτή η παράταση συνοδευόταν από... Μάλιστα το κάνα πολύ πρωτότυπο, δεν συζητήθηκε η παράταση, απλά ψηφίστηκε. Συνοδευόταν από αυτή τη γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους, η οποία υπάρχει στο αντίστοιχο ΦΕΚ εκείνης εποχής που βγήκε και το πολυνομοσχέδιο και όλα αυτά τα πράγματα, λέγοντας ότι δεν είναι απαραίτητο να περάσει από την Δανειακή Σύμβαση από την Ολομέλεια της Βουλής. Τότε είχε γίνει ο κακός χάμος. Είχαν κάνει ειδικές ενστάσεις και όλα αυτά τα πράγματα και λέγανε τι πράγματα είναι αυτά, να γίνονται αυτά. Μάλιστα ο κ. Παπαδημούλης είχε εκτοξεύσει την κατηγορία ότι η γνωμοδότηση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους δεν είναι καν δική της γνωμοδότηση, δεν είναι δικό ναι. γνωμοδότηση, αλλά γνωμοδότηση ξένων γραφείων, δικηγορικών γραφείων, η οποία μετά δόθηκε κατ' εντολή στο Νομικό Συμβούλιο του Κράτους να το υπογράψει για να περάσει ως... Σήμερα επικαλούνται την ίδια γνωμάτευση για να κάνουν αυτό το πράγμα. Δεύτερον, πού βασίζεται όμως η γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου του Κράτους και λέει ότι δεν χρειάζεται? Στο νόμο που πέρασε το πρώτο μνημόνιο στις 6 και 7 Μαΐου 2010. Αν θυμάστε, τότε έγινε η εξής τραγική περίπτωση που βεβαίως ο κύριος Κασιμάτης και άλλοι συνταγματολόγοι χαρακτήρισαν ως πραξικόπημα. Τι έγινε, εκτός όλων των άλλων, αφού ψηφίστηκε ο νόμος, κατατέθηκε τροπολογία επί του νόμου, όπου έδινε το δικαίωμα στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράφει δανειακές συμβάσεις κατά το δοκούν, χωρίς καν να είναι υποχρεωμένος να τις φέρει στη Βουλή. Σε αυτό βασίζεται η γνωμάτευση του Νομικού Συμβουλίου. Και εγώ ρωτάω, ρε παιδιά, με συγχωρείτε δηλαδή, ή μάλλον χωρίς να ρωτήσω. Να πάμε παρακάτω στην επιστολή Κασιμάτη Κατρούγκαλου, ο οποίος μας λέει, ούτε λίγο ούτε πολύ, ότι για να μπορέσει να καταργηθεί η Δανειακή Σύμβαση, διότι λένε μέσα στην επιστολή τους η Δανειακή Σύμβαση συνδέεται με την κατάληψη της εθνικής κυριαρχίας, με λεόντιες συμφωνίες και ρήτρες ενάντια στην Ελλάδα και όλα αυτά τα πράγματα, δέον όπως να μην περάσει από την Βουλή. Γιατί λέει, λένε αυτοί οι κύριοι, κύριοι, ότι θα πρέπει, είναι προϊόν διαπραγμάτευσης και ως προϊόν διαπραγμάτευσης που δεν έχει καταλήξει ακόμη, δεν υπάρχει λόγος να περάσει από τη Βουλή. Πρώτον, ποιας διαπραγμάτευσης? Που πρόκειται να γίνει μάλλον. Που πρόκειται να γίνει. Πρόκειται να γίνει. Ναι. Γιατί εγώ είδα το αίτημα της ελληνικής κυβέρνησης για παράταση Δανειακής Σύμβασης να έρχεται ως απάντηση στο τελεσίγραφο, έτσι ακριβώς έχει χαρακτηριστεί, τελεσίγραφο Ντάιζενμπλουμ, ο οποίος είχε πει τότε, στις 11 το μηνός, στις 11 Φεβρουαρίου ήταν στο Eurogroup, που δεν κατέληξε σε υπογραφή, λέει κοιτάξτε να δείτε, εμείς περιμένουμε αίτηση για παράταση, αλλιώς bye-bye συνομιλίες, δεν κάνουμε άλλες συνομιλίες. Στο τελεσίγραφο απαντάς με τελεσίγραφο, δεν απαντάς για να θες να διαπραγματευτείς. Δεν απαντάς με υποχώρηση. Δεύτερον, αυτό μπορεί να ίσχυε, αν υποτεθεί κανείς ότι μπορεί να ισχύσει το να αποδεχτείς το πλαίσιο μιας δανειακής σύμβασης που σου καταλύει την κυριαρχία και όλα αυτά τα πράγματα, εάν και εφόσον οι δεσμεύσεις που απορρέουν από τη δανειακή δεν είναι εφαρμόσιμες στο διάστημα της παράτασης. Έλα όμως που είναι εφαρμόσιμες και ότι θα πολιτεύονται με βάση τις δεσμεύσεις και τις προϋποθέσεις της Δανειακής Σύμβασης η ελληνική κυβέρνηση, αυτό έχει νόημα. Τότε γιατί δεν περνάει από τη Βουλή? Δεύτερον, ο κύριος Κασιμάτης και ο κύριος Κατρούγκαλος είχαν καταγγείλει την πράξη αυτή ως πλήρως αντισταγματική, πραξικοπηματική, την πράξη δηλαδή το ότι δίνανε την δυνατότητα, τη δικαιοδοσία στον Υπουργό Οικονομικών να υπογράφει δανειακές συμβάσεις χωρίς να ενημερώνει τη Βουλή, ως πράξη κατάλυσης του Συντάγματος, και ήταν, διότι δεν είναι στην αρμοδιότητα του Υπουργού Οικονομικών κάτι τέτοιο. Δεν μπορεί να είναι στην αρμοδιότητα κάτι τέτοιο του Υπουργείου Οικονομικών. Και έτσι ήταν κατάλυση του Συντάγματος και πολλοί συνταγματολόγοι, ανάμεσα τους και ο κύριος Κασιμάτης, είχε πει ότι αυτό είναι πράξη εσχάτης προδοσίας.
είναι πράξη σαν τις προδοσίες για τον κύριο Παπακοσταντίνου και δεν είναι πράξη σαν τις προδοσίες για αυτούς που χρησιμοποιούν το ίδιο νομικό πλαίσιο για να μην περάσουν ούτε καν από τη Βουλή την παράταση της Ανιακής. Τρίτο. Κάτσε. Τρίτο. Μας λένε ότι είναι μόνο για 4 μήνες. Σωστό. Πολύ ωραία. Η Δανειακή δεν υπογράφεται για 4 μήνες. Υπογράφεται για όσο υπάρχει το χρέος απέναντι στη Δανειακή. Αλλά εγώ ας πάρω τους 4 μήνες. Να το πάρω. Εάν θυμούμε καλώς, αν και δεν είμαι ο μέγιστος συνταγματολόγος αυτής της χώρας, οι προτέτοιοι της Χούντας κλείστηκαν στη φυλακή με ισόβια δεσμά ως προτέτοιοι πράξεως χάτης προδοσίας για στιγμιαίο αδίκημα. Δηλαδή, για τις ώρες εκείνες που κίνησαν δυνάμεις στρατιωτικές και 21. Κατέλησαν τις πολιτικές αρχές της χώρας. Στις 21 δηλαδή, τέλει. Για τις πρώτες πρωινές ώρες, πόσο είναι, 6 ώρες, για 6 ώρες δικάστηκαν, καταδικάστηκαν και κλείστηκαν φυλακή. Δηλαδή, ρε παιδιά, για να καταλάβω δηλαδή, για 4 μήνες θα είναι προδότες και μετά θα γίνουν πατριώτες. Θα τρελαθούμε τελείως δηλαδή εδώ. Από τη στιγμή που καταλύει στο Σύνταγμα, καταλύει στην εθνική κυριαρχία, είσαι προδότης. Και για να το πούμε καθαρά, είσαι ένοχος πράξεων εσχάτης προδοσίας. Έστω και για μία ώρα να το κάνεις αυτό, είσαι ένοχος. Και καταδικάζεσαι αυτό και σωστά καταδικάζεσαι. Τότε το μεγάλο θέμα ήταν το στιγμιαίο. Γιατί μόνο οι ώρες εκεί και όχι για όλο το διάστημα της επταετίας, ώστε να δικαστούν και οι δικαστές που τους δώσανε συγχωροχάρτη, να δικαστούν και διάφοροι συνεργάτες τους που την γλιτώσανε. Γιατί? Και το τελευταίο, και η τελευταία παρατήρηση. Οι κύριοι συνταγματολόγοι, μάλλον το σωστότερο είναι μας ακούει και ο δάσκαλος τώρα, λοιπόν, οι κύριοι συνταγματολόγοι, λοιπόν, μας λένε ότι αυτό το πράγμα οφείλουμε να το κρατάμε σε, πώς να το πούμε, σε μια λανθάνουσα κατάσταση, γιατί καταλύει την εθνική κυριαρχία, τις ασυλίες του κράτους και το Σύνταγμα της χώρας. Ωραία. Και γιατί πρέπει να το... εγώ δέχομαι ότι τέλος πάντων, έστω η πρόθεσή τους είναι να το κρατήσουν σε λανθάνουσα κατάσταση και έτσι να μην περάσει τη Βουλή και όλα αυτά τα πράγματα. Από πότε η εθνική κυριαρχία, η συνταγματική εξετάξη της χώρας και οι ασυλίες του κράτους είναι διαπραγματεύσιμα ήδη? Από πότε τα βάζεις στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων? Γιατί εγώ από ό,τι έμαθα και από ό,τι διάβασα και από τα βιβλία των καλών μας συνταγματολόγων, αυτά είναι αδιαπραγμάτευτα. Και μάλιστα θυμάμαι επακριβώς τον κύριο Κασιμάτη που έλεγε ότι ακόμη κι αν ο ελληνικός λαός μαζευτεί και κάνει δημοψήφισμα και ψηφίσει κατά τα 100% την κατάλληλη εθνική του κυριαρχία, και πάλι η κατάλληλη εθνική κυριαρχία είναι παράνομη. Πώς είναι δυνατόν λοιπόν να διαπραγματεύεσαι με παράταση των όρων εκείνων που εσύ θεωρείς αδιαπραγμάτευτα? Δημήτρη, για να κάνουμε και λίγο τον αντίλογο έτσι εδώ πέρα, ο ΣΥΡΙΖΑ βρήκε μια κατάσταση. Δεν την διαμόρφωσε ο ίδιος. Αυτή η κατάσταση έτσι όπως τη βρήκε ή θα έπρεπε να έρθει σε άμεση ρήξη, την οποία εμείς θεωρούμε ότι είναι ο θεμητός τρόπος για να μπορέσουμε να δώσουμε λύση, ή με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ θα έπρεπε να τη διαχειριστεί με έναν τρόπο που να μπορέσει να του δοθεί η ευκαιρία να κάνει, ας πούμε, τις όποιες πραγματικές διαπραγματεύσεις με αποτέλεσμα. Το να δώσει μια παράταση και να μην ψηφίσει τη Δανειακή ουσιαστικά μέσα από το ψήφισμα, μέσα από το κοινοβούλιο, αφήνει το περιθώριο, κατά την άποψη του ΣΥΡΙΖΑ και των ΑΝΕΛ, αφήνει το περιθώριο μετά την τετράμινη παράταση να μπορέσει να κάνει την όποια διαπραγμάτευση με τους δανειστές, για να μπορέσει να έχει και κάποιο αποτέλεσμα. Από τη στιγμή όμως που θα την ψηφίσει, γιατί εάν περάσει στο Κοινοβούλιο, κατά πάσα πιθανότητα εκβιαστικά με τον Α ή Β τρόπο μπορεί να αποσπάσει την ψήφο της πλειοψηφίας του Κοινοβουλίου,
τότε τα πράγματα είναι μία αναστρέψιμα. Τότε ουσιαστικά μπαίνουν όλοι στο ίδιο σακί. Τότε θα πρέπει οι ίδιοι να προσπαθήσουν μετά να υπερασπιστούν την υπογραφή, την ψήφο που έδωσαν. Ενώ τώρα έχουν ένα περιθώριο να αντιταθούν απέναντι σε αυτό όταν θα έρθει εκείνη η δεδομένη στιγμή. Και ίσως να έχουμε και μία εξέλιξη πολιτική μέσα σε αυτή τη διαδικασία, δηλαδή μία κυβερνητική αλλαγή στα πλαίσια αυτά. Δηλαδή μπορεί να γεννήσει κάποια πράγματα που να είναι ενδεχομένως προς την καλύτερη πορεία, δεν ξέρουμε, θα δούμε. Λέω, αυτό είναι ένα σκεπτικό. Εσύ πώς το βλέπεις αυτό? Όχι, εγώ το θεωρώ τελείως λάθος. Πρώτον, γιατί ο τρόπος διαχείρισης του ζητήματος αυτό προέκυψε κατόπιν εορτής. Δηλαδή, δεν μας είχαν πει προεκλογικά ότι θα το κάνουμε αυτόν τον τρόπο. Προεκλογικά, αντίθετα, μας είχαν πει ότι θα διαπραγματευτούν τη Δανειακή Σύμβαση. Τι διαπραγματεύτηκαν από τη Δανειακή Σύμβαση? Απολύτως τίποτα. Τι ερώτημα θέσανε προς τη Δανειακή, για τη Δανειακή Σύμβαση? Απολύτως τίποτα. Δεν θέσανε κανένα ερώτημα ούτε για την κατάλυση εθνικής κυριαρχίας, ούτε για τα ζητήματα που αφορούν τους άλλους όρους. Απολύτως τίποτα. Άρα λοιπόν, σε σχέση με τη Δανειακή Σύμβαση, δεν διαπραγματεύονται απολύτως τίποτα. Το δεύτερο, ένα από τα σοβαρά ζητήματα που είχαν θέσει οι συνταγματολόγοι, θυμάμαι από παλιά, είναι ότι ο τρόπος με τον οποίο υπογράφεται και κατοχυρώνεται η Δανειακή Σύμβαση δεν απαιτείται έγκριση κοινοβουλίου. Δηλαδή, δεν ενδιαφέρει τους δανειστές, εάν και εφόσον αυτό περάσει από το κοινοβούλιο. Γι' αυτό εφαρμόστηκε η Δανειακή Σύμβαση του πρώτου μνημονίου, γι' αυτό εφαρμόστηκαν, γι' αυτό λέει και το νομικό συμβούλιο του κράτους, ότι δεν χρειάζεται να περάσει από τη Βουλή. Άρα, το θέμα μας δεν είναι αν ψηφίσει ή όχι η Βουλή. Από τη στιγμή που λειτουργεί και εφαρμόζεται η Δανειακή, δημιουργείται τελεσμένα. Δημιουργείται τελεσμένα, όπως ακριβώς θα δημιουργούσε τελεσμένα ο πόλεμος. Δηλαδή, για παράδειγμα, εάν κηρύξεις πόλεμο σε ένα κράτος, είναι ο νόμιμος τρόπος να κάνεις πόλεμο. Εάν δεν το κηρύξεις πόλεμο, αλλά το επιτεθείς, είναι παράνομος τρόπος. Αλλά στην πράξη αλλάζει τίποτα. Δηλαδή, το ότι ήρθανε και μας κάνανε, μας δώσανε τελεσίγραφο οι Ιταλοί για να μπουκάρουν μέσα στην Ιταλία. Και υπόθηκε αυτό το όχι με τον τρόπο που τέλος πάντων υπόθηκε. Αλλάζει τίποτα από το γεγονός ότι οι Γερμανοί επιτέθηκαν χωρίς καμία προειδοποίηση? Τίποτα. Δημιουργείται de facto τετελεσμένη κατάσταση την οποία πρέπει να αντιμετωπίσεις. Οι δανειστές αυτού και θα σου πούνε, το δέχτηκες φίλε μου. Και άρα ή έχεις τους όρους να το ανατρέψεις. Και οι δύο λεγόμενοι συνταγματολόγοι μας λέγανε, εγώ θυμάμαι τον κύριο Κασιμάτη σε ομιλία που ήμουν και εγώ, να λέει το εξής: γιατί δεν φεύγει αντιπολίτευση μέσα από το κοινοβούλιο για να απονομοποιήσει το καθεστώς αυτό που παράγεται από τη συνταγματική τάξη? Δεν φεύγει αντιπολίτευση τότε. Και τώρα μου λες ότι άμα δεν ψηφιστεί δεν τρέχει τίποτα? Το ίδιο και ο κύριος Καντρούκαλος. Ο κύριος Καντρούκαλος έλεγε ότι δεν χρειάζεται να την καταγγείλουμε τη σύμβαση, διότι η σύμβαση δεν έχει περάσει ως διεθνή σύμβαση, έχει περάσει ως παράρτημα νόμων. Και το μόνο που έχει να κάνει η πλειοψηφία είναι να φέρει έναν άλλο νόμο και να πει αυτή η σύμβαση δεν ισχύει. Γιατί δεν το κάνουν? Και ας μείνει η παράταση στα λόγια. Θέλω να πω δηλαδή, ας φέρουν ένα νομοσχέδιο και να λένε το εξής απλό πράγμα. Οι νόμοι που κατοχυρώνουν τη Δανειακή δεν ισχύουν. Δεν ισχύει. Το λέει από μόνος του ο Δημήτρη. Το λέει. Άκουσε λίγο, γι' αυτό θέλω να παρέμβω. Λέει στο κείμενο με τον Κασιμάτη. Ακούστε τι λέει. Λέει, η κατά το τέλος των τετράμινων διαπραγματεύσεων οποιαδήποτε ενδεχόμενη συμφωνία θα πρέπει να είναι σύμφωνη με το Σύνταγμα, με τις συνθήκες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και με το διεθνές δίκαιο που αποτελούν και εσωτερικό δίκαιο της Ελλάδας. Εάν παραβιάζει τις αρχές και τους κανόνες αυτού νομιμότητας, την αρχή δηλαδή προστασίας της εθνικής κυριαρχίας των δικαιωμάτων του ανθρώπου και της δημοκρατικής νομιμότητας, και αν ακόμα κυρωθεί από τη Βουλή, θα είναι άκερη και δεν θα δεσμεύει την Ελλάδα. Κοίταξε τώρα τι αντίφαση υπάρχει εδώ. Με καταλαβαίνεις, δηλαδή, ακόμη και αν την ακυρώσουν, πάλι θα είναι άκυρη. Τότε γιατί δεν θέλουν να την πάνε στη Βουλή? Δεν θέλουν να την πάνε στη Βουλή για ισοκομματικούς λόγους. Γιατί η μόνη διαπραγμάτευση που εγώ βλέπω να γίνεται είναι εντός του ΣΥΡΙΖΑ. Δεν βλέπω καμιά άλλη διαπραγμάτευση. Σίγουρα. Κατάλαβες τι γίνεται. Κάνοντας τώρα ο ένας τον δικηγόρο του διαβόλου στον άλλον, αυτό θέλω να σου πω. Ότι εδώ ο ίδιος λέει ότι είναι από μόνη της, ρε παιδιά, τη συνταγματική. Και να τη φέρετε να κυρωθεί δεν θα είναι ως μη γενόμενη. Δεν διαφωνώ, αλλά στην περίπτωση που τη φέρουν, εκτίθενται. Μπράβο, γιατί να μην εκταθούν. Σαφώς. Μισό λεπτάκι. Το εκτίθενται έχει δύο αναγνώσεις. Δύο όψεις. Η μία ανάγνωση είναι ότι ναι, τους βλέπουμε ποιοι είναι, καταλάβαμε τι ρόλο παίζουν. Και η άλλη είναι ότι δεν τους δίνεται πλέον το περιθώριο, ενδεχομένως αν έχουν κάτι πίσω στο μυαλό τους για να κάνουν σαν διαπραγμάτευση, μα να το χειριστούν να μετά. Κάνουν. Δεν μπορούν να το κάνουν αυτό.
δεσμεύουν τη χώρα σε μια πορεία. Η σύγκρουση πρέπει να γίνει τώρα. Γιατί πρέπει να γίνει τώρα, όχι μόνο για τη Δανειακή. Για τους νόμους που έρχονται. Δηλαδή, έρχονται μνημόνιο, μνημονιακοί δηλαδή. Νόμοι. Ναι, ναι. Τι θα σου λένε μετά, ξέρεις τι θα σου λένε. Δεν μπορώ να καταψηφίσω το νομοσχέδιο που παίρνουν τα σπιτάκια των παιδιών, τα σπίτια των παιδιών, γιατί είμαστε σε διαπραγμάτευση. Αυτό θα σου λένε μετά, το καταλαβαίνεις. Κάθε νομοσχέδιο που θα έρχεται μετά και με την κολοτούμπα που θα συνοδεύεται, θα σου συνοδεύεται με το ίδιο ακριβώς. Μα είμαστε στο τετράμινο. Θα τα σπάσουμε μετά το τετράμινο. Αυτό είναι το τελείως τρελό, ρε παιδί. Μέσα στο τετράμινο προετοιμαζόμαστε. Και όσο προετοιμαζόμαστε, τα δεχόμαστε όλα. Περίμενε τώρα, ρε Σιδημή. Αυτό ακριβώς τη λογική θα σου περάσουν τα πάντα. Θα σου περάσουν μειώσει μισθού, θα σου τσακίσουν τα ασφαλιστικά. Το θα μνημόνιο, σου τσακίσουν. Σώρο του μνημονίου. Καταλαβαίνεις. Ακριβώς αυτή τη λογική. Γι' αυτό πρέπει από τώρα να συγκρουστούν. Αν δεν συγκρουστούν γι' αυτό. Δεν θα συγκρουστούν για τίποτα. Μπράβο. Εδώ βγαίνει ένα ερώτημα. Το ερώτημα που μου δημιουργείται μετά από αυτή την εξέλιξη και αυτό που διαβάσαμε μόλις τώρα, ότι και να κυρωθεί δεν τρέχει τίποτα, δεν δεσμεύει τις επόμενες κυβερνήσεις. Αυτό λέει για την αντισταγματική. Εγώ λέω το εξής. Στο όνομα ποιας διαπραγμάτευσης και ποιανού ωφέλους παρατείνεται αυτή η δανειακή σύμβαση. Σε ποιανού όφελος παρατείνεται, ρε παιδί μου. Για να το καταλάβω δηλαδή. Προς όφελος των δανειστών μόνο. Λοιπόν, για ποιο λόγο λοιπόν, εφόσον είναι αντισταγματική, ο ίδιος ξέρει ότι παρατείνεται προς όφελος των δανειστών, όλα είναι κατά της χώρας, της συνταγματικότητας, γιατί την παρατείνεις? Για να μην σου κάνουν επιστοτικό επεισόδιο. Όχι μόνο αυτό. Η δανειακή σύμβαση, και θα πρέπει να το τονίσουμε, η δανειακή σύμβαση που έχει περάσει από το νόμο, με νόμο, μιλάμε για τη δεύτερη δανειακή σύμβαση που πέρασε με νόμο, σαν παράρτημα βεβαίως, αν και εδώ έχουν γνωμοδοτήσει οι συνταγματολόγοι και κατά τη γνώμη μου σωστά, είναι ότι αν θέλανε να είναι σύνομοι, θα πρέπει να το περάσουν με το άρθρο 128, το 28 του συντάγματος, αλλά ενώ είχαν τους ψήφους, δεν το περάσανε έτσι. Γιατί έπρεπε να δικαιολογήσουν ότι συντρέχει κορυφαίο εθνικό συμφέρον, ότι δεν καταλύονται τα ανθρώπινα δικαιώματα στην Ελλάδα, ότι δεν καταλύονται οι βάσεις του δημοκρατικού πολιτεύματος. Αυτά είναι προϋποθέσεις του άρθρου 28. Ότι υπάρχει ισοτιμία και αμοιβαιότητα. Λοιπόν, τίποτα από όλα αυτά τα πράγματα δεν ισχύει. Έτσι. Γιατί ακόμη και αν θέλεις να προσβάλλεις τη σύμβαση σύμφωνα με τα συμβατικές σου υποχρεώσεις, δεν μπορείς να το κάνεις. Δηλαδή, η Ελλάδα από τη στιγμή που έχει δεχτεί τη σύμβαση δεν μπορεί να την διαπραγματευτεί. Για ποιο λόγο? Γιατί δεν μπορείς καν να την προσβάλλεις. Γιατί σου λέει ότι οποιαδήποτε προσβολή τη σύμβαση γίνεται μόνο υπέρ του οφειλέτη. Συγγνώμη, υπέρ του δανειστή. Το 15 παράγραφος 3. Διαβάστε το να δείτε. Δηλαδή, αν θέλω εγώ να καταφύγω με σύνομο τρόπο κατά της δανειακής, λέγοντας ότι είναι καταχρηστική, θα πρέπει να καταφύγω στο δικαστήριο του Λουξεμβούργου με δική μου πρωτοβουλία, αλλά και πάλι το δικαστήριο του Λουξεμβούργου που θα δικάσει με αγγλικό δίκαιο, θα πρέπει να δικάσει υπέρ του δανειστή. Το λέει με σαφήνεια το 15 παράγραφος 3. Υπέρ και μόνο υπέρ του δανειστή. Άρα, εγώ από τη στιγμή που δέχομαι την δανειακή, δεν έχω περιθώρια διαπραγμάτευσης. Ούτε καν προσβολής της. Το καταλαβαίνουμε. Είναι τρομερό. Και αν δεν συγκρουστώ σε αυτά τα ζητήματα, που είναι κορυφαία, γιατί αν τους δίνω το δικαίωμα, για παράδειγμα, συγκρούομαι για τα ζητήματα μισθών, εκεί που μου λένε να καταργήσω και το τελευταίο αποκούμπι του Έλληνα εργαζόμενου, που είναι ο βασικός μισθός, γιατί αυτό λέει ο κ. Μπαρουφάκης. Έτσι. Δεν σου λέει βασικός μισθός, σου λέει η κατώτερη μισθή. Τι είναι αυτό? Κατάργηση της ίδιας έννοιας του βασικού μισθού. Αυτό είναι στο email Βαρουφάκη. Αλλά πες ρε παιδί μου ότι όταν έρχεται το νομοσχέδιο θέλω να συγκρουστώ εγώ για αυτό το πράγμα. Και έρχεται ο δανειστής και σου λέει το εξής. Εφόσον αυτό το πράγμα συγκρούεσαι, τότε εμπίπτει στις διατάξεις της δανειακής σύμβασης που πλέον δημιουργεί κίνδυνο, αμφιβολία για το αν εγώ θα εισπράξω τα χρήματά μου και προχωρώ σε κατασχέσεις παρά και σε βάρος ασυλίας αυτής της χώρας. Τι κάνεις? Με καταλαβαίνεις τι λέω? Ναι. Η σύγκρουση πρέπει να γίνει σε αυτό. Αλλιώς θα είσαι μετά, θα σε πάρουν επί τους 4 μήνες, θα αναγκαστείς να τα αποδεχτείς όλα. Όλα. Έστω και αν λες, συγγνώμη ρε παιδιά, αυτό δεν είναι καλό, αλλά το ψηφίζω γιατί είμαστε διαπραγμάτευση. Ο Κατρούγκαλος δυστυχώς και ο κύριος Κασιμάτης δημιουργούν τις προϋποθέσεις για να αποδεχτούμε το σύνολο των μνημονιακών νόμων στους 4 μήνες αυτούς.
με την προοπτική ότι μετά το τετράμινο θα πάμε να τους ανατρέψουμε ή κάποιοι θα πάνε να τους ανατρέψουμε. Αυτή είναι αυταπάτη. Μισό λεπτό. Μια ερώτηση. Μόνο αυταπάτη. Είναι τρέλα. Ούτως ή άλλως, από ότι έτσι όπως είναι τα πράγματα, μόνο με μονομερείς ενέργειες μπορεί να γίνει κάτι σε σχέση με τη Δανειακή Σύμβαση. Όταν μιλάμε για μονομερή ενέργεια, να το ξεκαθαρίσουμε νομικοπολιτικά, είναι πράξη εθνικής κυριαρχίας. Mm-hmm. Ασκώ πράξη εθνικής κυριαρχίας. Αυτό σημαίνει μονομερείς ενέργειας. Όχι τσαμπουκάς, δηλαδή όπως λένε Βαρουφάκη και Δεσπισία. CIA. Ωραία. Άρα λοιπόν, πάλι και εδώ πέρα με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ και τη λογική δηλαδή της συνέχισης μας, της παραμονής μας στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη, ας πούμε, με τη λογική αυτή, εάν πάρουν μία παράταση 4 μήνες, δεν μπορούν μετά να κάνουν μονομερώς κάποιες ενέργειες. Γιατί δεν το κάνουν τώρα? Όχι, άκουσε, μισό λεπτό. Τώρα δεν το κάνουν, γιατί η δεδομένη στιγμή, ας πούμε, είναι μια στιγμή που παίρνεις μια κυβέρνηση στα χέρια σου, προσπαθείς να μπεις στους μηχανισμούς, προσπαθείς να ελέγξεις το κράτος και το σύστημα, και με όλο αυτό το φόρτο, ας πούμε, που έχεις αναλάβει, δεν έχεις τα περιθώρια να μπορέσεις να ασκήσεις μια πολιτική που να έχει, με τη λογική του ΣΥΡΙΖΑ, πάντα μέσα στην Ευρώπη και στην Ευρωζώνη. Έτσι, δεν μιλάμε για τη δική μας λογική. Σωστό, σωστό. Ωραία. Άρα λοιπόν τι πρέπει να κάνεις? Πρέπει να κερδίσεις χρόνο ώστε να ανατάξεις τις δυνάμεις σου σε τέτοιο σημείο ώστε όταν θα χρειαστεί να κάνεις κάποιες μονομερείς ενέργειες να τις κάνεις έχοντας φτιάξει κάποιο, αυτό, δεδομένα. Αυτό που λες, αυτή είναι η λογική της κυβέρνησης, έτσι, ναι, που σου προβάλλει, ναι, τώρα. Ναι. Αλλά εδώ έχει δύο πλευρές. Πρώτον, το πρόγραμμα της Θεσσαλονίκης που είχαν προβλέψει, μάλιστα ο κύριος ο Τσίπρας τι είχε πει, είναι τα ελάχιστα δυνατά που μπορούμε να τα κάνουμε αμέσως. Άρα, αυτού του τύπου τη διαπραγμάτευση δεν την είχαν στο μυαλό τους. Άρα, είναι τουλάχιστον ανίκανοι. Έτσι. Δεν είχαν σχέδιο για αυτό που οι ίδιοι ισχυριζόντουσαν ότι έχουν να αντιμετωπίσουν. Και έτσι βρεθήκανε μετά να μην έχουν σχέδιο και να ακολουθούν αυτό που τους επιβάλλει ο αντίπαλος. Γιατί αυτή η τύπου η θεωρία δεν διατυπώνεται παρά μόνο αφού υπογράψανε. Αφού δηλαδή υποχωρήσανε. Είναι κατόπιν εορτής προφήτες. Εγώ θα περίμενα να μου το πούνε από νωρίτερα. Να μου πεις, κοίταξε μάγκα μου, στην αρχή δεν θα μπορώ. Οπότε πρέπει να ληχθώ, να κάνω κάποια τσαλιμάκια για να δω. Και πάλι θα δεχόντουσα κριτική, αλλά τουλάχιστον δεν θα μπορούσα να τους πείσω ότι είσαι απατεώνας. Τώρα με φέρνεις εδώ. Λοιπόν, δεύτερο. Ας πούμε όμως ότι έχει ισχύει αυτό που λέει. Ότι δηλαδή ότι είναι δίκαιη η πρόθεση της κυβέρνησης να προετοιμαστεί για να κάνει. Εξήγησέ μου τώρα τι σου η προετοιμασία μπορείς να κάνεις από τη στιγμή που θα αδυνατήσεις ακόμη περισσότερο την παρουσία της Ελλάδας σε διεθνές επίπεδο, καθότι έχεις υπογράψει πράγματα τα οποία εσύ ο ίδιος θα έχεις αποδεχτεί. Δεν είναι οι προηγούμενοι, εσύ ο ίδιος θα έχεις αποδεχτεί. Οπότε θα σου έρθει ο δανειστής και θα σου πει, μάγκα μου, τι λέγαμε εμείς προηγούμενοι, τι έλεγε ο κ. Κασιμάτης, τι έλεγε ο κ. Κατρούγκαλος. Τους βάζεις στο δικαστήριο, πώς τον είναι, πιεσχάτη προδοσία του, αυτούς που είχαν υπογράψει, τις δανειακές και τα αρέστα, και μετά προχωράς και με αποφάσεις του κοινοβουλίου προχωράς μπροστά και καταργείς. Έτσι, τι θα σου πούνε οι δανειστές? Τώρα ποιο θα βάλεις να δικάσεις, τον εαυτό σου? Τον Μπάκι. Ναι. Λοιπόν, δεύτερο, φαντάσου έχουν φροντίσει να δέσουν μόνοι τους τον εαυτό τους. Ναι. Φαντάσου τώρα σε 4 μήνες σε τι κατάσταση θα είναι η ελληνική οικονομία, εφαρμόζοντας την πολιτική η οποία μας κατέστρεψε. Ομολογουμένως μας κατέστρεψε. Και αυτοί το συμφωνούν που μας κατέστρεψε. Εφαρμόζω την πολιτική που μας κατέστρεψε για να μας καταστρέψει περισσότερο, να είμαι πιο έτοιμος? Δηλαδή, είναι ποτέ δυνατό αυτό το πράγμα λογικά να πάει πιο κάτω? Μήπως εννοείς, Γιάννη, παίρνοντας το επιχείρημα, ας πούμε, της πλευράς αυτής, ότι θέλουμε τον κρατικό μηχανισμό τελείως στα χέρια μας, τη δημόσια διοίκηση τελείως στα χέρια μας, ώστε να έχουμε τα πόστα αυτά και τις νευραλγικές θέσεις που να μπορούμε να προχωρήσουμε ενδεχομένως σε μια πιο λογική μονομερών ενεργειών? Θα είχε νόημα. Θα είχε νόημα αν είχες κατεβάσει νομοσχέδια τα οποία να διοργάνωναν το Δήμο, τη δημόσια διοίκηση, κατά το συμφέρον σου, ώστε να μπορέσεις να κάνεις τέτοιου τύπου διαπραγμάτευση μετά από 4 μήνες. Μα εδώ κατεβάζουν νομοσχέδια με βάση την εργαλειοθήκη του ΟΣΑ, που σημαίνει τι? Ιδιωτικοποιήσεις και τσάκισμα του δημόσιου τομέα. Ακριβώς. Και συγγνώμη, ποιες είναι ήδη. Και με παρεμπιπτόντως, στους 4 μήνες θα έχουν και επιταχυνθεί και οι ιδιωτικοποιήσεις. Α, παρεμπιπτόντως, έτσι. Τώρα ανακοινώθηκε, χθες ανακοινώθηκε νομίζω, ότι μπαίνει το ελληνικό ξανά στο για ξεπούλημα. Λοιπόν, με συγχωρείτε, δηλαδή, αν ξεπουλήσω μέσα σε 4 μήνες αυτά που δεν μπορούσαν να ξεπουλήσουν οι προηγούμενοι, μετά θα είμαι σε καλύτερη θέση, θα τους καταγγείλω. Ναι, και συγγνώμη, να πω εγώ κατά ποιες είναι οι δύο πιο νευραλγικές θέσεις. Η Τράπεζα της Ελλάδας, έτσι, Στουρνάρας. Έχεις καμία πρόθεση να αλλάξει το Στουρνάρα? Δεν σε αφήνουν να μου πεις. Δεν σε αφήνουν να το αλλάξει. Αν τον αλλάξει, αλλάζει τίποτα?
Θέλω να σου πω, παιδί μου, ότι. Κάτι άλλο του στον άλλο θα πάει. Όχι, θέλω να σου πω ότι αν είχε σκοπό, ας πούμε, να πα προ τα εκεί που να προετοιμάσει μια κατάσταση για να, ακόμα για να φύγει και από την. Εφόσον, ας πούμε, σε πνίγει και όχι, μην πας, να δει πόσο είμαστε. Και για... την Ελστάτ. Προσέξτε τώρα τι γίνεται. Σου αφήνει. Προσέξτε. Η Τράπεζα της Ελλάδος, και το λέω ρε κερατάδες, το λέω δημόσια, μπας και γίνει κάτι. Η Τράπεζα της Ελλάδος είναι υποχρεωμένη εκ του νόμου του ιδρυτικού, αλλά και της πρακτικής της, να δημοσιεύει συνοπτικές λογιστικές καταστάσεις, ισολογιστικές δηλαδή, καταστάσεις ανά μήνα. Σας πληροφορώ ότι τους πρώτους δύο μήνες, Γενάρης Φλεβάρης, δεν έχει δημοσιεύσει τίποτα. Τώρα γιατί. Γιατί μας χρειάζεται αυτή η ισολογιστική. Κάποτε δεν χρειαζόταν, γιατί οι κινήσεις μέσω της Τράπεζας Ελλάδος ήταν ελάχιστες. Τώρα όμως μας χρειάζονται για δύο βασικούς λόγους. Πρώτον, να δούμε πόσα έχουν αντλήσει οι τράπεζες από το μηχανισμό, ιδιωτικές δηλαδή, τι χρέος μας έχουν φορτώσει δηλαδή, που θα το μάθουμε εκεί πέρα, πόσο έχει αυξηθεί κτλ. Και δεύτερον, τι έχει γίνει με το κοινό κεφάλαιο νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου και το ασφαλιστικό σύστημα. Γιατί πολύ φοβάμαι ότι οι πληρωμές αυτή τη στιγμή γίνονται με εξαργυρώσεις δευτερογενή τίτλων για το ανασφαλιστικό που έχουν απομείνει σε ασφαλιστικά ταμεία. Συγγνώμη, και βγήκε και με το. Ο Μάρδας, το είπε. Ο ΠΚΠΕ θα εξοικονομήσουν χρήματα για να πληρώσουν κάποιες δόσεις από και τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Το παλιό ΕΛΚΕ, δηλαδή το. Των αγροτών. Των αγροτών. Χρησιμοποιώντας λοιπόν κοινοτικές επενδύσεις, κοινοτικές επιδοτήσεις, συγγνώμη, έτσι, οι οποίες θα πήγαιναν για αναπτυξιακά, υποτίθεται, κομμάτια στον. Όχι, στους... για να αποζημιώσουν αγρότες. Που έχουν υποστεί ζημιές. Ναι, ναι. Λοιπόν, τέρμα και αποζημιώσεις. Μέχρι ο Θεοχάρης βγήκε, Γιάννη μου, συγγνώμη που σε βλέπω. Στο λέω, μέχρι ο Θεοχάρης βγήκε και έκανε επερώτηση στη Βουλή και λέει: τι κάνετε, παίρνετε αυτά, αυτά τα λεφτά θα χρειαστούν στους αγρότες. Γιατί τα παίρνετε για δεν τα πάντα. Δεν πρόκειται να τα δώσουν, απλό. Τους κάνει αντιπολίτευση ο Θεοχάρης που έκανε τα χειρότερα. Λοιπόν, σε αυτές τις συνθήκες είναι ποτέ δυνατόν να είσαι πιο έτοιμος σε 4 μήνες. Και να σου πω κάτι άλλο. Ένα από τα ισχυρά επιχείρηματα διεθνούς δικαίου που έχεις για να τους πεις ότι αυτό το πράγμα που βάλατε να υπογράψουν οι ελληνικές κυβερνήσεις είναι κατάπτυστο και πρέπει να το πάρετε πίσω, ως μηδέποτε γενόμενο μάλιστα όπως λένε συνθήκες, είναι η περίφημη συνθήκη των συνθήκων, δηλαδή οι συνθήκες για το δίκαιο σύνταξης διεθνών συμβάσεων, που είναι η συνθήκη της Βιέννης. Η συνθήκη της Βιέννης έγινε αποδεκτή στην Ελλάδα το 1973, αν θυμάμαι καλά, που ήταν χούντα ακόμη. Αλλά υπάρχει, έγινε αποδεχτή, τότε έγινε διεθνή συνθήκη του ΟΗΕ και σιγά σιγά έγινε αποδεχτή από όλα τα κάτι μέλη του ΟΗΕ. Εκεί λοιπόν λέει το εξής, αν θυμάμαι καλά, είναι το άρθρο 53. Αν θυμάμαι καλά το 53. Που λέει το εξής, ότι σε περίπτωση όπου ασκείται ή απειλείται βία σε βάρος εκπροσώπων του κράτους που υπογράφει τη σύμβαση, η σύμβαση είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Και εγώ ρωτάω το εξής. Σε αναγκάζουν να πας σε αίτημα παράταση δανειακής σύμβασης με τελεσίγραφο, που σημαίνει ανοιχτός εκβιασμός. Άσκηση βίας. Μπράβο. Απειλή. Απειλή. Γιατί σου λέει εμένα μετά ανοιχτός ναι, να πάτε να πνιγείτε. Ναι. Λοιπόν, ωραία. Λοιπόν, το γεγονός βέβαια ότι έχεις έναν υπουργό οικονομικών ο οποίος επαναλαμβάνει ότι αν δεν παίρναμε αυτά θα καταστρεφόταν η Ελλάδα, αν είναι ποτέ δυνατόν. Έτσι. Και μόνο αυτό είναι πράξη σε σχάτη της προδοσίας, τον κολλά στον τοίχο, τον τυλίξει σε μια κόλλα χαρτί, πώς θα τον τυλίξουμε και πώς θα τον χαρώ και θα μείνει σαν πουρο. Λοιπόν, θα τον τυλίξουμε σε μια κόλλα χαρτί και θα τον καθίσει στο σκαμνί. Μόνο για αυτή τη δήλωση που έκανε. Λοιπόν, όταν αποκατασταθεί η νομιμότητα, φυσικά στην Ελλάδα, συνταγματική νομιμότητα. Λοιπόν, από εκεί και πέρα, τι αποδέχεσαι με το να λες ναι στην παράταση. Αποδέχεσαι ότι ο εκβιασμός είναι νόμιμος. Είναι στοιχείο της διαπραγμάτευσης. Και άρα δεν έχεις πλέον τη δυνατότητα να επικαλεστείς τη συνθήκη της Βιέννης, έτσι, όπου λέει ξεκάθαρα ότι δεν μπορεί να εκβιάζεσαι, δεν μπορεί να πιέζεσαι, δεν μπορείς να σε οδηγούν με τη βία σε ορισμένα αποτελέσματα. Είναι ως μηδέποτε γενόμενοι. Δηλαδή, είναι θα τους έλεγες, παιδιά, επειδή με εκβιάσατε, από πού συνάγεται ότι με εκβιάσατε, τελεσίγραφο Ντάιζενμπλουμ. Πηγαίνοντας πίσω, το έχουν πει οι Έλληνες βουλευτές, ακόμη και ο Πάκης. Ο Πάκης είχε πει για τον Παπαδήμο ότι η κυβέρνηση αυτή είναι ξένης επιβολής. Ακόμη χειρότερα δηλαδή. Έτσι. Δεν είναι συνταγματικά προβλέψιμη, αλλά είναι ξένης επιβολής. Λοιπόν, αν τα βάλεις όλα αυτά πάνω και κοιτάξτε, επειδή και μόνο από το ότι εκβιάζεται, αυτή η συνθήκη είναι ως μηδέποτε γενόμενη. Είναι σαν να μην έχει γίνει. Το καταλαβαίνω. Ακόμη και αν
δεν συμπεριλάμβανε τις ασυλίες, την εθνική κυριαρχία και όλα αυτά τα πράγματα. Και τι κάνουν τώρα? Αποδέχονται τον εκβιασμό ως βασικό στοιχείο διαπραγμάτευση ανάμεσα σε θεσμούς και κράτη. Τι λέμε τώρα? Δηλαδή, ναι. Πού πάμε? Πού το πάμε δηλαδή? Δηλαδή, να γιατί η Τουρκία βγήκε με νόταν. Τι κάνει η Τουρκία? Προετοιμάζεται τελεσμένο με μορφή εκβιασμού για να διαπραγματευτεί με την Ελλάδα. Και σου βγαίνει τον τζαμπουκά και σου λέει μάγκα μου νόταμ, αυτή η περιοχή δική μου. Την απέσυρε βεβαίως, αλλά να το βλέπουμε την απόσυρση σαν μια διαδικασία κλιμάκωσης. Δεν είναι μεμονωμένο επεισόδιο. Είναι κλιμάκωση. Ζούμε κλιμάκωση τους τελευταίους μήνες. Λοιπόν, και δεν ξέρω που θα σκάσει τώρα η ιστορία με εκεί. Αλλά επιτρέπει στην Τουρκία λοιπόν να σε εκβιάζει σαν μορφή διαπραγμάτευσης. Γιατί το επέτρεψες στον Ντάιζεμπλουμ. Το επέτρεψες και βγαίνουν συνταγματολόγοι που δώσανε μάχη ενάντια σε αυτή την ιστορία και το νομοποιούν. Δεν υπάρχει καλύτερο προσκλητήριο για να μας αλλάξουν τα φώτα με εκβιασμούς από αυτό το πράγμα. Εντάξει, και μάλιστα, συγγνώμη, στο Reuters χθες μόλις, συγγνώμη που σε διακόπτω. Δεν πειράζει. Χθες στο Reuters δημοσίευε δήλωση Ευρωπαίου αξιωματούχου που λέει ότι έχουμε το ισχυρότερο μέθοδο εκβιασμού για να κάνουν οι Έλληνες αυτό που πρέπει. Να τους κόψουμε τη ρευστότητα στις τράπεζες. Το λέει έτσι, ότι έχουμε το ισχυρότερο μοχλό εκβιασμού. Ναι. Στο Reuters. Στη διαπραγμάτευση όλα επιτρέπονται. Δηλαδή, από πού και ως πού δεν υπάρχει διεθνές δίκαιο. Το διεθνές δίκαιο προβλέπει κανόνες διαπραγμάτευσης. Δηλαδή, εμείς τις καταπατάμε και μετά θα πούμε ότι κοιτάξτε, μάγκες, αλλάζουμε γιολί. Ωραία. Είναι ποτέ δυνατό? Άντε τον Κατρούκα να τον καταλάβει, είναι μέσα στην κυβέρνηση. Και ναι. Θέλει τώρα να βρει αυτό, να ελιχθεί, να σωστό, πει το ένα τ' άλλο. Ο Κασιμάτης. Δεν ξέρω. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Σηκώνω ψηλά τα χέρια. Δεν θέλω να εικάσω, γιατί θα τον προσβάλλω. Όχι, δεν να πρέπει. Μην εικάσει. Ναι, όχι, ναι. Δηλαδή οποιαδήποτε εικασία σε αυτή την περίπτωση μπορεί θα είναι προσβολή, θα είναι σε βάρος του. Ναι. Δεν υπάρχει κάτι που να είναι υπέρ του σε αυτή την ιστορία. Γι' αυτό και επειδή για το σεβασμό μόνο για αυτά τα χρόνια και τον αγώνα που έδωσε μαζί μας, δεν θέλω να κάνω καμία εικασία ή δίκη προθέσεων. Για τον άλλον δεν έχω καμία αυταπάτη ότι υπηρετεί κομματικές σκοπιμότητες και μόνο για να κρατήσει το θόκο τον υπουργικό. Πέταξε στα σκουπίδια ό,τι έχει γράψει μέχρι τώρα. Αλλά για τον Κασιμάτη, σηκώμησε τα χέρια. Ειλικρινά. Βεβαίως δεν είναι μόνο συνταγματολόγοι. Υπάρχουν συνταγματολόγοι και νομικοί που δώσαν τη μάχη και επιμένουν. Ο κ. Μαριάς, παράδειγμα, σωστά λέει ότι εδώ είναι κάθε έννοια παράταση Δανειακή Σύμβαση. Σημαίνει κατάλυση εθνική κυριαρχία και όλα αυτά τα πράγματα. Και πρέπει να περάσει για να μπορέσει το σώμα να τοποθετηθεί. Δεν μπορεί να μην τοποθετηθεί σε τόσο κορυφαία ζητήματα. Και σωστά το λέει. Με τη λογική περίπου αυτή που εξηγούσαμε. Ο κύριος Μητρόπουλος έχει βγει στα κάγκελα κι αυτός. Ναι, βέβαια, εντάξει. Τώρα, και αυτός σωστά βγήκε όντως, αλλά εντάξει, κρατάει από μέσα κάποια ισορροπία. Εγώ αυτό λέω. Δεν καταλαβαίνω γιατί αυτές είναι μόνο δηλώσεις και δεν πρέπει. Εφόσον έχουμε ψηφίσει, ρε κερατά, δεν είσαι γενικό σχολιαστή. Είσαι βουλευτή. Είσαι μέλος κυβέρνησης. Άρα έχεις ευθύνη απέναντι σε αυτούς που σε ψήφισαν. Δεν τους το είπες πριν. Να του πει, κοίταξε μάγκα, εγώ τους πρώτους 6 μήνες δεν θα μπορώ να κάνω τίποτα. Μετά τους 6 μήνες θα τα κάνω όλα. Πες το. Δεν το είπες. Το ανακάλυψες την πρώτη εβδομάδα μετά τις εκλογές. Ότι δεν μπορεί να κάνεις τίποτα. Είσαι τουλάχιστον ανίκανος. Άρα γιατί δεν πιστεύω εγώ μια ανίκανη κυβέρνηση. Τουλάχιστον λέω. Μια ανίκανη κυβέρνηση ότι μετά από 4 μήνες θα είναι ικανή. Από πού και σπου. Μήπως τουλάχιστον έχει τα πρόσωπα εκείνα που να μου σου εμπνέουν εμπιστοσύνη. Ποιος από όλους αυτούς σου εμπνέει εμπιστοσύνη? Και όλα τα σημάδια ανάποδα, ρε παιδί μου. Δηλαδή όλα αυτά που λέγαμε δηλαδή, πριν. Δηλαδή, ποιοι θα κάνουν τη ρήξη, ρε παιδιά? Η Λαζάρ, η Παναρίτη. Και τα φανς που ήρθαν προχθές. Ο Λιάκος, ο Λιάπουρας, πώς τον λένε αυτό, του ειδικού του Δραγασάκη. Λιάκος, τι διάλογος λέγεται. Τέλος πάντων. Λιάκος. Βίος και πολιτεία. Και όλοι αυτοί οι τύποι. Μα αυτοί οι τύποι ζούσαν από την κατάσταση αυτή στην Ελλάδα. Και πριν τη χρεοκοπία και μετά τη χρεοκοπία. Αυτοί θα συγκρουστούν, ναι. Είναι, ρε παιδί μου, πώς να το πούμε διαφορετικά. Η εργολαβία για να χτίσει ένα σπίτι δεν έχει καμία σχέση με την εργολαβία να κατεδαφίσει ένα κτίριο. Αυτοί που είναι ειδικοί στην κατεδάφιση δεν αναλαμβάνουν ποτέ να χτίσουν σπίτια. Αλλά είναι ειδικοί στην κατεδάφιση. Τους έχω ζήσει στην Αμερική, ας πούμε, που κατεβάζουν κτίριο σε δευτερόλεπτα. Ξέρουν πού να βάλουν τα εκρηκτικά, πώς να το κάνουν, να το υπονομεύσουν και όλα αυτά τα πράγματα. Αν τους πεις τώρα, μαγκές, είσαστε φοβεροί. Καταπληκτική. Πάντως να φτιάξετε ένα κτίριο. Α πούμε τι λες αυτό, δηλώσει. Εγώ αυτό ειδικεύομαι.
Λοιπόν, έχουμε προσλάβει όλους αυτούς που είναι ειδικοί στην κατεδάφιση, και συζητάμε τώρα αν στους 4 μήνες αυτοί θα αρχίσουν να νοικοδομούν την Ελλάδα. Είναι ποτέ δυνατόν? Μάλιστα. Έχει νόημα να διαβάσουμε λίγο την ανακοίνωση του ESM? Βεβαίως, ναι. Βεβαίως. Λοιπόν, διευκρινιστική ανακοίνωση προκειμένου να ξεκαθαρίσει τη σύνδεση που υπάρχει μεταξύ του Μνημονίου και της Διανοιακής Συμφωνίας, έδωσε ο ESM, ο Ευρωπαϊκός Μηχανισμός Στήριξης. Όπως αναφέρεται στην ανακοίνωση, το MFFA, ακριβώς η μετάφραση του. Είναι η κύρια σύμβαση χρηματοπιστωτικής διευκόλυνσης. Αποτελεί μία νομική σύμβαση μεταξύ EFSF και ελληνικής κυβέρνησης, Τράπεζας της Ελλάδος και ELA. Καταλαβαίνετε ότι είναι ελληνικής κυβέρνησης, Τράπεζας της Ελλάδος, όχι ELA. Έτσι γράφει, μήπως είναι λάθος, μήπως είναι ELA, τι είναι το ELA στα αγγλικά, έτσι πως το γράφει εδώ, δεν ξέρω. Δεν είσαι, πάμε παρακαλώ. Μήπως εννοεί τη SECT. Α? Μάλλον, ECT πρέπει να είναι, ECB, αλλά τέλος πάντων, οκ. Μέσω αυτού του νομικού κειμένου καθορίζονται οι προϋποθέσεις για την παροχή οικονομικής βοήθειας προς την Ελλάδα και περιλαμβάνει, για παράδειγμα, θέματα που αφορούν το ύψος του δανείου, την περίοδο διαθεσιμότητάς του, τους στόκους και την αποπληρωμή του. Η συμφωνία αυτή υπογράφεται από τον επικεφαλής του EFSF και από τον Έλληνα Υπουργό Οικονομικών. Προκειμένου όμως να δοθεί οικονομική βοήθεια στη χώρα, θα πρέπει να υπάρξει συμμόρφωσή της με τους όρους που καθορίζονται στο μνημόνιο MOU, Mnemonio of Understanding, το οποίο η Ελλάδα. Memorandum. Ναι, Memorandum of Understanding, το οποίο η Ελλάδα. Ποιο σύμβρα το μάθε, Memorandum. Σωστό. Το οποίο η Ελλάδα έχει συμφωνήσει με ΕΚΤ και Κομισιόν. Το μνημόνιο είναι ένα ξεχωριστό και αυτοτελές έγγραφο, αλλά συνδέεται με τη δανειακή. Καμία εκταμείευση δεν μπορεί να γίνει χωρίς την τήρηση του μνημονίου, το οποίο αξιολογείται από τους θεσμούς, τονίζεται στην ανακοίνωση. Το έχουν αλλάξει τους θεσμούς, δεν το λένε τρόικα, ωραία. Στην ανακοίνωση του ESM αναφέρεται ακόμα ότι η ελληνική δανειακή σύμβαση έληξε στις 31 Δεκεμβρίου 2014. Αλλά στις 19 Δεκεμβρίου 2014 το Διοικητικό Συμβούλιο του EFSF αποφάσισε να χορηγήσει μια τεχνική επέκταση μέχρι τις 28 Φεβρουαρίου του 2015. Είναι αυτό που κατηγορεί ο Τσίπρας στο Σαμαρά ότι δεν το κάνανε μέχρι εξάμηνο. Στις 27 Φεβρουαρίου το ΔΣ των διευθυντών του EFSF αποφάσισε να επεκτείνει EFSF. ESM. Το ίδιο είναι, έχει μεταξελιχθεί. Εδώ έτσι το γράφει. Αποφάσισε να επεκτείνει περαιτέρω την ελληνική δανειακή κατά 4 μήνες μέχρι τις 30 Ιουνίου 2015. Επιπλέον, τονίζει ο ESM, θα πρέπει να σημειωθεί ότι το μνημόνιο είναι ένα έγγραφο που αναθεωρείται συχνά όταν λαμβάνει η χώρα μια αξιολόγηση, πιθανώς αντικατοπτρίζοντας νέες συνθήκες και την ανάγκη υιοθέτησης της λίστας των μέτρων που πρέπει να εφαρμοστούν. Το μνημόνιο, σε αντίθεση με τη δανειακή, δεν χρειάστηκε να παραταθεί διότι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Αυτή είναι η ανακοίνωση. Αυτό. Δεν χρειάζεται να παραταθεί διότι δεν έχει ημερομηνία λήξης. Εντάξει, χρειάζεται η. Από εδώ συνάγεται καταρχήν το ότι είναι δύο αναπόσπαστα κομμάτια. Δεν μπορείς να έχεις μνημόνιο αν δεν έχεις δανειακή. Ακριβώς. Δύο αναπόσπαστα κομμάτια. Τη δανειακή για να σου βάλουν το μνημόνιο. Έτσι. Γι' αυτό ήταν το τελεσίγραφο Dijsselbloem. Και εκεί αντί να πει, εγώ δεν συζητάω τη δανειακή, ή αν θέλετε να συζητήσω τη δανειακή, βγάλτε έξω αυτούς τους όρους. Που θα μπορούσαν να βάλουν κάποια πράγματα. Εντάξει. Να βγει το άρθρο 15 παράδειγμα. Να αλλάξει το άρθρο 13. Τέτοια πραγματάκια. Δεν βάλανε τίποτα. Απολύτως. Λοιπόν, είναι και μισή. Δεν ξέρω τι θέλετε. Ο Δημήτρης έχει τον πρώτο λόγο εδώ. Έτσι αλλιώς, απλά να πούμε το εξής. Ότι επειδή γίνεται μια τέτοια συζήτηση, μην κοροϊδευόμαστε. Έτσι αλλιώς το έχουν πει ανοιχτά. Μας το είπε και χθες και ο κύριος Μπαρουφάκης πάλι ότι δεν πρόκειται να κάνουν καμία μονομερή κίνηση στα πλαίσια του εκτέλεσης του προϋπολογισμού. Δεν κατεβάζουν καν αναθεωρημένο προϋπολογισμό. Εγώ το έλεγα από την αρχή, με κοροϊδεύανε κάποιοι τότε, όταν έλεγα ότι ρε παιδιά, γιατί δεν ακούγεται αναθεωρημένος προϋπολογισμός. Εγώ τον περίμενα πριν από τις προγραμματικές. Θέλω να πω, η ανακοίνωση αναθεωρημένου προϋπολογισμού δεν κατεβαίνει τίποτα. Γιατί θα τηρηθεί πάρα αυτά και μάλιστα χθες μας έσκασε το παραμύθι ότι θα αναγκαστεί να επιβάλλει καινούριους φόρους ή παραπάνω φόρους ο κ. Βαρουφάκης σε συνέντευξή του. Και βέβαια είναι λογικό. Από τη στιγμή που κυνηγάς πρωτογενές πλεόνασμα, έστω και 0,1% να είναι, θα είσαι αναγκασμένος να αυξάνεις συνεχώς τα έσοδά σου σε συνθήκες όπου η οικονομία και συνολικά η κοινωνία βυθίζεται.
Γι' αυτό και μου έκανε φοβερή εντύπωση μια δήλωση που έκανε ο κ. Τσίπρας. Την έχει κάνει επανειλημμένα, την έχω δει ότι την έχει κάνει από την εποχή του κ. Δασκαλόπουλου, όταν ήταν τα Τσιμιτσικότσι και ο Δασκαλόπουλος. Ναι, του Σεύ, μας έλεγε ο Λένιν τι έλεγε. Ναι, ναι. Ναι. Στο Πολεμικό Μουσείο που είχε κάνει μια συνάντηση, λοιπόν, και λέει ότι εμείς, λέει, το δικό μας πρωτογενές πλεόνασμα θα παραχθεί από την αύξηση των δαπανών του κρατικού προπολογισμού. Ο άνθρωπος δεν ξέρει αριθμητική, δηλαδή πολιτικός μηχανικός είναι, ρε παιδί μου. Αριθμητική δεν ξέρει. Πλεόνασμα είναι όταν τα έσοδα είναι περισσότερα από τα έξοδα. Δεν ξέρω σε ποια τάξη του δημοτικού το μαθαίνουν αυτό. Ναι, ναι, και είπε για τις δαπάνες. Και είπε για τις δαπάνες. Δηλαδή, κυνηγάω πλεόνασμα όταν κυνηγάω περισσότερα έσοδα από τις δαπάνες. Αν λοιπόν έχω στόχο να αυξήσω 10% τις δαπάνες, θα πρέπει να αυξήσω 11% τα έσοδα. Άρα, μεγαλύτερη φορολογία. Σε ποιο κακομοίρι χτυπάει η καμπάνα. Έτσι. Δημήτρη, δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει τα χρήματα αυτά. Από, στο τετράμινο. Μα δεν τους ενδιαφέρει. Δεν υπάρχει περίπτωση να τα πάρει. Δεν είναι. Δεν τους ενδιαφέρει. Γι' αυτό θα φέρουν το νέο κώδικα πολιτικής οικονομίας. Γι' αυτό φέρνουν το καινούριο νόμο που αντικαθιστά τον νόμο Κατσέλη, ώστε να επιτρέψουν και να επιταχύνουν τις διαδικασίες πληστηριασμού. Γι' αυτό είναι αυτά που δεν μπόρεσε η κυβέρνηση Σαμαρά Βενιζέλου να τα υλοποιήσει, γιατί υπήρχε κοινωνική κατακραυγή, εντάξει, έστω και βουβή αν θέλετε, και φοβούμενοι ότι αυτό μπορεί να πυροδοτήσει ένα κίνημα που θα ανατρέψει την κυβέρνηση από τα κάτω ο λαός, όταν βλέπανε για παράδειγμα να πλημμυρίζουν τα ειρηνοδικεία όλης της χώρας από το κίνημα και τα ειρηνοδικεία και άλλες εκδηλώσεις κινήματος, φοβούμενοι αυτό το πράγμα το τραβήξανε πίσω. Για παράδειγμα, ο συγκεκριμένος νόμος αναθεώρησης, ριζικής αναθεώρησης του νόμου Κατσέλη, προβλεπόταν για το Σεπτέμβρη. Mm. Μας το είχε πει ο κύριος Δένδιας αυτό, αν θυμάστε. Mm. Όπως είχε πει και για τα κόκκινα δάνεια. Δεν έγιναν ποτέ αυτά. Τον Οκτώβρη θα έπρεπε να είχαν επιβάλει τους νέους δημοσιονομικούς κανόνες στον οργανικό νόμο προϋπολογισμού. Ήταν πρόβλεψη του επικαιροποιημένου μνημονίου. Δεν έγινε και αυτό. Και τώρα έρχεται ο Βαρουφάκης να το υλοποιήσει. Έτσι. Το Νοέμβρη θα έπρεπε να λειτουργούσε η Δημοσιονομική Επιτροπή που εποπτεύει τα επίπεδα δαπανών και εσόδων του κρατικού προϋπολογισμού. Ούτε αυτή λειτουργήσε. Και μάλιστα Δημοσιονομική Επιτροπή την οποία την προσλαμβάνεται από την αγορά, παρακαλώ. Ούτε δημόσιο υπάλληλο, τίποτα. Μια άλλη αρχή η οποία προσλαμβάνεται από την αγορά. Ούτε αυτή λειτουργήσε. Τώρα αναλαμβάνει με το email Βαρουφάκη να το υλοποιήσει. Το ίδιο με τα ασφαλιστικά ταμεία. Τα ασφαλιστικά ταμεία έπρεπε να είχαν ενοποιηθεί από τις αρχές φθινοπόρου για να επιβληθεί το 360 βασική σύνταξη του νόμου Λοβέρδου. Δεν έγινε και αυτό. Και τώρα αναλαμβάνουν αυτοί να το υλοποιήσουν. Μην τρελαινόμαστε δηλαδή. Αυτή είναι η κατάσταση. Εκεί πάμε. Όποιος θέλει να έχει αυταπάτες ότι σε 4 μήνες όλα αυτά τα πράγματα θα ανατραπούν, εντάξει, και εγώ μπορώ να πιστεύω ότι θα έρθουν οι Ελοχήμ και οι Νεφελήμ από το Α του Κεντάβρου και με αυτά τα υπερτεχνολογία που έχουν, δεν ξέρω τι θυμάμαι τώρα πώς είναι, μου το έχουν εξηγήσει οι άλλοι. Πολώνια. Ναι, θα τους δείξουν 3 ας πούμε και θα τελειώσει η ιστορία. Να πούμε ότι τα 9. Αν είσαι πυρίκαυτος, μπορείς να πιστεύεις ότι η Ελλάδα δεν μπορεί να πεθάνει ποτέ, διότι από μόνη της δεν πεθαίνει. Λοιπόν, τι να κάνουμε δηλαδή. Αυτό που λέγαμε πριν για τις. Πυρίκαυτος είναι αυτός, ό,τι θέλει. Ο πυρίκαυτος. Αυτό που λέγαμε πριν για τα fans που ήρθαν εδώ και μίλησαν με τους ανώτερους κυβερνητικούς. Τα στελέχη, τα κυβερνητικά, προσέξτε λίγο, το δημοσίευμα μπορείτε να το βρείτε στην ημερησία, στο ηλεκτρονικό site της ημερησίας, της εφημερίδας. Λοιπόν, προσέξτε τι λέει, γέφυρα μεταξύ κυβέρνησης και δανειστών άνοιξε το δρόμο αυτή η γέφυρα για την επιστροφή μεγάλων επενδυτικών κεφαλαίων που δραστηριοποιούνται σε τομείς όπως αναδιαρθρώσεις εταιριών, ανακεφαλοποίησης πιστωτικών ιδρυμάτων, αναδιοργάνωση πτωχευμένων επιχειρήσεων, τα ακίνητα. Ο τουρισμός και η ενέργεια. Okay. Για να. Και αυτό που δεν λέει βέβαια τα ασφαλής καταμία. Ναι. Λοιπόν, γιατί δεν θέλει να τρομάξει ο κόσμος, έτσι. Αυτό είναι. Τα υπόλοιπα τα θεωρεί, εντάξει. Ναι, αλλά είναι η standard life μέσα. Δεν η οποία... είναι standard life. Ωραία. Η οποία έχει κάνει. Είναι αυτή που πήρε μετά την ιδιωτικοποίηση του. Με τον. Όχι το Major, το μετά, τον, με τους εργατικούς, τον Blair. Μετά τον Blair, την ιδιωτικοποίηση που έκανε ο Blair, αυτή ανέλαβε τις ιδιωτικοποιήσεις και το ξεφτύλισμα των ασφαλιστικών ταμείων στην Βρετανία. Λοιπόν, έτσι αλλιώς, φτάσαμε στο τέλος της παράστασης σήμερα. Λοιπόν, να ευχαριστήσουμε όσους μας ακούσανε.
Λοιπόν, έχουμε τα καταιγιστικές έτσι αλλιώς εξελίξεις. Με αυτή την έννοια επιμένουμε συνήθως στην να κατανοήσουμε αυτό που συμβαίνει. Δεν είμαστε υπέρ της άποψης ότι πρέπει να ζούμε σε νιρβάνα. Πρέπει να είμαστε σε εγρήγορση επιποδός πολέμου, διότι θα χάσουμε ακόμη και αυτά τα ελάχιστα που μας έχουν απομείνει. Να το ξέρετε αυτό το πράγμα, γι' αυτό κιόλας λέμε κάθε Σάββατο στις 5 η ώρα θα είμαστε κάτω στο Σύνταγμα να μιλάμε και ενημερωνόμαστε. Μάλιστα, αυτό το Σύνταγμα, αυτή τη φορά, στο Σύνταγμα στην συνέλευση, θα μπορούμε να συζητήσουμε ειδικά για το τι προβλέπει ο νέος κώδικας πολιτικής δικονομίας, ειδικά για τους πληστηριασμούς και τα κίνητα. Μπορούν και να είναι νομικοί και να μας εξηγήσουν, όπως και οι πληροφορίες που έρχονται από την κυβέρνηση για το πώς θέλει να λύσει η κυβέρνηση. Τέλος πάντων, το περίφημα τα κόκκινα δάνεια και τις οφειλές προς την εφορία. Φράξουμε τον κύριο Σταθάκη στη συνέλευση, να μας τα πει. Ναι, προφανώς. Λες και ξέρεις. Λοιπόν, αλλά λέω ότι θα είναι εκεί νομικοί ώστε να μας εξηγήσουν και να κάνουμε αυτή τη συζήτηση. Για να ξέρουμε πώς θα αμυνθούμε. Διότι θα έρθουν να μας τα πάρουν, αυτό είναι σίγουρο. Είναι απολύτως σίγουρο. Να ξέρουμε τι ακριβώς πρόκειται να συμβεί και πώς μπορούμε να αμυνθούμε απέναντι σε αυτά. Συλλογικά βέβαια πάντα. Λοιπόν, από μένα καλό απόγευμα. Καλό απόγευμα. Διαδικτυακός σταθμός, η ροή.